Καλησπέρα, προτιμάτε σε όσους τώρα συνδέθηκα μαζί μας. Είμαστε στο κοινωνικό γήπεδο Παρεκκλησιάς, εδώ που η Apollo Ladies τιμάει την αρχισκόρερ, την πρώτη σκόρερ της ομάδας, αλλά βεβαίως και μέλος της εθνικής μας ομάδας, Κριστίνα Φρίτα, ο πρόεδρος των Apollo Ladies, Ανδρέας Μαραγκός, απονέμει την συμβολική φανέλα με τον αριθμό 200, όσα και τα γκολ περισσότερα πλέον που έχει σημειώσει με τη φανέλα του Απόλλωνα η Αμερικανή διεθνής με την Κύπρο επιθετικός, μετά από δύο αποχωρήσεις από την ομάδα και εισάριθμες επιστροφές. Έχει σημαδέψει, συνδυάσει, προτιμάτε, το όνομά της με την ομάδα του Απόλλωνα και προφανώς αποτελεί ένα ιδιαίτερο μέλος. Βλέπουμε και το τρίο της διαιτησίας. Διαιτητής σήμερα είναι η Ζώη Σταύρου. Πρώτος διαιτητής ο Δημήτρης Προκοπίου. Δεύτερος διαιτητής, δεύτερος βοηθός διαιτητής, πιο σωστά, ο Γιάννης Λογκίνου. Τέταρτος ο Γιώργος Χαραλάμπους. Και πάμε να θυμηθούμε πώς ξεκινάνε το παιχνίδι σήμερα οι δύο ομάδες, κάνοντας αρχή με την Apollo Ladies, με την Μαθαίου στο τέρμα. Πήγε πέρα Γκόμες, Χάρτη, Παναγιώτου, Σάβα, Όλγα, Χέλμβαλ, ο Πόγκ, Ατσέα Πόγκ, Γεωργίου και Κριστίνα Φρίτα. Στον πάγκο είναι η Αναστασιάδης, αναπληρωματική τερματοφύλακας, η Μανίσια, η Ναλούγκε, η Γιάννου και η Ολίδια Ανόκιε. Τακτικά μιλώντας, σε ένα 4-3-3 θα είναι η Apollo Ladies, με την Μαθαίου στο τέρμα, την Χάρτη και την Γκόμες στο κέντρο άμυνα, την Γεωργίου και την Οπόγκ στα δύο άκρα αυτής, Όλγα, Παναγιώτου και Φιλίπα Σάβα στην μεσαία γραμμή, στην κορυφή Χέλμβαλ, στο ένα άκρο η Ατσέα Μπόγκ, στο άλλο η Φρίτα για τον Λοράν Φασότ. Περνάμε και στη Λακατάμια. Η Μοχαμάτ είναι τερματοφύλακας, Χαραλάμπους, Χριστοδούλου, Σοβοκλέου, Σκορομπίλια, Πρόξενου, Γρηγορίου, Θεοφίλου, Κακόψητου, Ανδρέου και Μαγκουάιαρ. Στην αρχική δεκάδα, στον πάγκο Κωνσταντίνου, Μωυσέως, Ιωσιφάκη, ως επιπλέον επιλογές. Στο σχήμα τώρα, με ένα 5-3-2 θα παρατάξει την ομάδα του ο Σάβας Βασιλείου. Μοχαμάτ στο τέρμα, Μαγκουάιαρ, Κακόψητου, Χαραλάμπους, η τριάδα στην άμυνα. Στα άκρα, Ανδρέου και Γρηγορίου. Στη μεσαία γραμμή, Χριστοδούλου, Κορομπίλια, Θεοφίλου. Δίδυμο στην κορυφή, η Πρόξενου και η Σοβοκλέους. Είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα στο παιχνίδι. Αφορά στην τέταρτη αγωνιστική, θυμίζουμε, τη δεύτερη φάση του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Γυναικών. Αγώνα που έρχεται κοντά σα μέσω τη Cita Vision με τη στήριξη τη Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Στη σέντρα θα είναι η ομάδα των Apollo Ladies και σε αυτό το πρώτο μέρος θα επιτίθεται από αριστερά προς τα δεξιά. Βλέπουμε και τον προπονητή της ομάδας, τον Λοράν Φασότ, που πλησιάζει. Είναι κοντά σε ακόμη μια διάκριση με την ομάδα της Λεμεσού. Με τις φωσοριζέ και μαύρο παντελονάκι εμφανίσεις θα είναι η ομάδα του άνθρωπου που βλέπουμε εδώ, του Σάβα Βασιλείου, η ομάδα της Λακατάμιας FC, που θα επιτίθεται από δεξιά προς τα αριστερά σε αυτό το πρώτο μέρος, όπως κοιτάτε την οθόνη. Ζωή Σταύρου παίρνει το τελικό και από τους συνεργάτες της και βοηθούς της σήμερα στην διαιτησία. Θυμίζουμε, Δημήτρης Προκοπίου και Γιάννης Λογκίνου είναι οι βοηθοί διαιτητές. Τέταρτος είναι ο Γιώργος Χαραλάμπους. Σέντρα στο παιχνίδι. Επιτυχία να ευχηθούμε και στις δύο ομάδες. Κοιτώντας έτσι στα πρώτα λεπτά, η Apollo Ladies είναι όπως τις δώσαμε πριν από λίγο. Στο pre-game, σε ένα 4-3-3 και βλέπω να κινείται η Ατσέα Μπόγκ λίγο πιο μέσα. Η πρώτη πάσα στην Κριστίνα Φρίτα και προϋποθέσεις εδώ για τις Ladies. Γύρισμα εδώ. Θα κρατήσει η Φρίτα, ανήκε σχεδόν σαν πάσα προς την Ζωή Σταύρου. Γύρισμα προς τα πίσω. Δεξιά, τώρα είναι η Γεωργίου. Κάνει την κίνηση. Πρώτο πλάγιο είναι για τον Απόλλωνα που ανανεώνει την καροχή του. Γεωργίου. Ρίχνει μπροστά, πρώτο κόψιμο της μπάλας, θα κρατήσουν όμως τα κορίτσια του Απόλλωνα. Γύρισμα πίσω στην Όλγα και αυτή ψάχνει στήριγμα, τώρα θα πάει πίσω στην Captain Hardy. Θα κοιτάξει αριστερά, θα προσπαθήσει για την κίνηση, κόβουν οι της Λακατάμιας, έχει τη Φρίτα να πάρει ξανά, πίσω η μπάλα στην Όλγα, ηρεμάει το παιχνίδι και γυρίζει πίσω στην Γκόμες. Αυτή ανοίγει παιχνίδι στην Γεωργίου. Θα κρατήσει και θα γυρίσει ξανά σε μία από τις κεντρικούς αμυντικούς σήμερα. Ο λόγος βεβαίως για την Γκόμες, η άλλη είναι η Στέφη Χάρτη που παίρνει τώρα την μπάλα. Γκόμες συγκλίνει, έδωσε την μπάλα μπροστά, εκεί που ήταν η Ατσέα Μπόγκ. Τώρα η μπάλα θα καταλήξει στη Μαρία Παναγιώτου που έχει λίγο χώρο, προτιμά να δώσει την μπάσα αριστερά. Δεύτερη προσπάθεια, την σέντρα που βγαίνει, θα κατεβάσει η Παναγιώτου, θα δώσει στην Όλγα, θα κάνει το σουτ αυτή, τεχνικό μεν, άστοχο δε. Πρώτη τελική προσπάθεια στο παιχνίδι είναι για τις γηπεδούχες, τις Apollo Ladies. Θυμίζουμε είναι η τέταρτη αγωνιστική.
του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Γυναικών, η δεύτερη φάση. Βλέπουμε εδώ το τελείωμα νωρίτερα της Όλγα. Προηγείται πριν τη σέντρα αυτού του αγώνα βεβαίως με 45 βαθμούς η Apollo Ladies, ενώ η δεύτερη Λευκοθέα κέρδισε νωρίτερα σήμερα τον Άρη με 2-1. Την ίδια ώρα διεξάγεται ακόμη ένα μάτς που αφορά στην το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών μεταξύ Καρμιώρησας Χρυσομιλιάς και Ομόνιας Γεωργίου. Πήρε προς τα μέσα, πήρε η Όλγα τελικά, παρότι πιέστηκε. Γύρισμα τώρα στην Γκόμες. Προξενού προσπαθεί να ελευθερωθεί. Θα κρατήσει Χριστοδούλου. Έδωσε δεξιά και τώρα πάνε να βγουν για πρώτη φορά στο σκήνιο ή αν προτιμάτε να προσπαθήσουν να περάσουν μπροστά οι παίχτριες της Λακατάμιας. Από την πίεση, την ασφιχτική μπορούμε να πούμε, που πήγε από τα πρώτα δευτερόλεπτα από τις Apollo Ladies. Είδαμε νωρίτερα, θυμίζουμε, την βράβευση της Κριστίνα Φρίτα από τις Apollo Ladies και την διοίκησή της. Για όσους τώρα συνδεθήκαμε μαζί μας και ακούσαμε και το mood, τη διάθεση δηλαδή που βρίσκονται στις Apollo Ladies λόγω των καρναβαλιών που, όπως και να το κάνουμε στη Λεμεσό, δεσπόζουν. Χριστίνα Φρίτα υποδέχθηκε, προσπαθεί να περάσει, δεν θα καταφέρει, πήγε πίεση, θα πάρει όμως τελικά. Όλγα ψάχνει τη διαγώνια, δεν περνάει και πάλι μπάλα στα πόδια της και δίνει στην χάρτη. Όλη η ομάδα του Απόλλωνα μπροστά από το κέντρο, βοηθάνε στην οργάνωση όλες οι παίχτριες του Λοράν Φασότ. Βλέπουμε πόσο κομβικό ρόλο παίζουν και οι δύο παίχτριες που αγωνίζονται στο κέντρο άμυνας. Χάρτη και Γκόμες. Τώρα μια σέντρα στα όρια της περιοχής, πήγε να κατεβάσει Χέλμβαλ, θα πάρει, θα κρατήσει, θα γυρίσει, θα ψάξει δεξιά την Γεωργίου, θα προλάβει αυτή, θα γυρίσει, θα μαζεύσει Μοχαμάτ. Πάμε για μια πρώτη βόλτα, έχοντας κλείσει 4 λεπτά στο κοινωνικό γήπεδο Παρεκκλησιάς. Τον συνάδελφο τον Πέτρο Πετρίπου είναι ανάμεσα στους δύο πάγκους. Τι είδες, Πέτρο, σε αυτά τα πρώτα λεπτά από πλευράς οδηγιών και τακτικής και τι μπορούμε να πούμε περισσότερο για το πρωτάθλημα? Καταρχάς, Ανδρέα, όσον αφορά το τακτικό κομμάτι, είναι αυτά που έχουμε δώσει από προηγουμένως. Εντάξει, όπως ήταν αναμενόμενο, βλέπουμε τις Apollon Ladies να ψάχνουν το γρήγορο γκολ στο παιχνίδι, κάτι που θέλει και ζητά συνεχώς ο Λοράν Φασότ. Είναι ασφιχτική η πίεση από τις ποδοσφαιρίστριες της ομάδας της Λεμεσού, ενώ από την άλλη η Λακατάμια FC έχει περιοριστεί έτσι σε ένα πιο αμυντικό πλάνο, καθώς γνώριζε από προηγουμένως ο Σάββας Βασιλείου για το τι επρόκειτο να αντιμετωπίσει σήμερα στο παιχνίδι. Όσο αφορά τώρα το μενού της τέταρτης αγωνιστικής, Ανδρέα, έχει ήδη διεξαχθεί το Άρης Λεμεσού Λευκοθέα Λατσόν, όπου έχει πάρει το παιχνίδι η Λευκοθέα Λατσόν με 2-1, ενώ το άλλο παιχνίδι που διεξάγεται αυτή την ώρα είναι το Καρμιώτισσα Χρυσομιγιά με την Ομόνια Λευκοσίας. Είδαμε και ακούσαμε και τα σχόλια νωρίτερα από πλευράς τόσο των γηπεδούχων όσο και των φιλοξενούμενων. Ο τίτλος δείχνει να είναι πολύ κοντά στις Apollo Ladies για άλλη μια χρονιά. Ναι, είναι η αλήθεια ότι έχει ανοίξει και την, έχει καταφέρει ουσιαστικά ανοίξει και την ψαλίδα στην κορυφή Apollon Ladies και μετρά αντίστροφα για τις αγωνιστικές για να πανηγυρίσει και μαθηματικά ουσιαστικά το πρωτάθλημα. Φάνηκε η υπεροχή της από το ξεκίνημα της σεζόν, μπορούμε να πούμε. Έχτισε τη διαφορά και προφανώς το γεγονός πως βρίσκεται ακόμη κοντά σε ακόμη ένα τίτλο, πιο σωστά, είναι το γεγονός της χρονιάς, αλλά και βεβαίως το τι αφορά και στις υπόλοιπες ομάδες. Είπαμε πολλές φορές ότι δεν μπορούν όλες οι ομάδες να είναι πρωταθλήτριες, πρέπει κάποιες να υπάρχουν για ανταγωνισμό και δεν είναι μόνο βεβαίως η νίκη και οι τίτλοι, υπάρχουν πολλά που προσφέρει ένα σπορ ομαδικό όπως το ποδόσφαιρο και προφανώς όλοι θέλουμε να ακμάσει και το πρωτάθλημα γενικών και γενικότερα και να υπάρξουν ακόμη περισσότερες ομάδες και γενικότερα. Τα λέω αυτά γιατί υπήρξαν και έτσι μια αποχώρηση κατά τη διάρκεια της σεζόν, κάτι που λείπει σε άπαντες στην κατηγορία αυτή αλλά και γενικότερα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Δούμε τώρα
επιστρέφοντας την πρωθυπουργού μας την Όλγα που, που δέχτηκε με πλάτη, προσπάθησε να γυρίσει, δεν τα κατάφερε. Πήρε η Γεωργίου. Γύρισε προς τα μέσα. Πάσα προς τα πίσω από αμυντικό. Το σου τώρα παράλληλα με την εστία. Η μπάλα δεν έχει βγει ακόμη έξω. Κάτι που γίνεται τώρα. Out η μπάλα για την ομάδα της Λακατάμιας. Βλέπουμε τον Λοραν Φάσο να δίνει οδηγίες. Η ομάδα του κρατάει με μπάλα. Πιέζει δε. Θέλει όμως περισσότερα από τις παιχτρίες του Πέτρο. Έχεις ακούσει φαντάζομαι τι αφορούσε η τελευταία οδηγία, κάτι περισσότερο για τοποθέτηση. Ναι, ουσιαστικά θέλει έτσι περισσότερη συγκέντρωση από τις ποδοσφαιριστρίες του να βρίσκονται στις θέσεις του που έχει ο ίδιος δώσει οδηγίες για να βρίσκονται και θέλει αυτή τη γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, καθώς βλέπει ότι ο αντίπαλος του όταν κάνει αυτές τις γρήγορες εναλλαγές η ομάδα του, η Απόλλων Λέιτης, δεν καταφέρνει να πάρει την μπάλα και θέλει να μετουσιώσει ουσιαστικά όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτές τις επιθετικές προσπάθειες σε γκολ. Για να δούμε τώρα αν υπάρξει αυτό που μόλις ακούσα από τον συνάδελφο. Βγήκε η σέντρα από την Γεωργίου, υποδέχθηκε η Φρίτα. Προσπαθεί να ελευθερωθεί, διπλό και τριπλό μαρκάρισμα την σταματάει από την προσπάθεια. Η Φιλίπα Σαβά έχει κάνει φάουλ, κατοχή στην Λακατάμια, ακούσαμε και μπράβο από τον Σάβα Βασιλείο για αυτή την προσπάθεια. Γνωρίζει την ασφιχτική πίεση. Για να δούμε εδώ το φάουλ που γίνεται στην Σοφοκλέους. Και συνέχεια στο παιχνίδι μας θα δοθεί τώρα με την Χριστάλα Χαραλάμπους, την αρχηγό της Λακατάμιας. Πηγαίνει μπροστά. Προσπαθεί τώρα να ανέβει η Σοφοκλέους. Κέρδωσε ένα πλάγιο για τη Λακατάμια. Με την Γρηγορίου. Θα ρίχνει. Και πίσω να βοηθήσει η Χέλμπαλ. Και θα πάρει την μπάλα για τις Ladies. Θα γυρίζει πίσω στην Χάρτη. Αριστερά στην Οπόγκ. Αυτή θα συγκλίνει. Υπάρχουν και πάλι αρκετές λάθος πάσες, αλλά βέβαια είναι και πολύ καλά κλειστή χώρη από τη Λακατάμια, κάτι που ανέμενε ο Σάββας Βασιλείου. Η πίεση που θα μπει κλείνει τους διαδρόμους και δεν επιτρέπει αυτές τις πάσες, τις τελικές αν προτιμάτε, να μην μετατραπούν σε assist. Γιατί για να καταγραφεί μια πάσα ως assist πρέπει να σημειωθεί γκολ. Περιοχή, ο χώρος να προτιμάτε μπροστά από την Μοχαμάτ. Είναι κλειστός καλά, βέβαια, όλα αυτά, ενώ είμαστε στο δεκάλεπτο. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι πιαζόμαστε και θα είχε και δίκαιο. Πως είναι ένα μοτίβο από το ξεκίνημα το μάτς, γι' αυτό και το σημειώνουμε. Φιλίπα Σάβα, είσαι προς τα μέσα. Υποδέχεται για Τσεαμπόγκ, λαθασμένα όμως. Αντικανονικά και σωστά. Με το χέρι, εδώ σε πρώτο πλάνο η Τσεαμπόγκ. Βλέπουμε την υποδοχή της. Είχε ανοιχτά τα χέρια, αλλά φάνηκε να βρίσκεις αυτό. Και η συνέχεια στο παιχνίδι μας με την Χαραλάμπους να γεμίζει μπροστά. Γίνεται υποδοχή, προσπάθησε να πάρει Σοφοκλέους. Τα κατάφερε και έδωσε ένα πλάγιο για τις Ladies με την Γεωργίου. Μπροστά από τον Σάβα Βασιλείου που είδαμε μόλις στο πλάνο. Να έριξε την μπάλα. Χάρτη στην Παναγιώτου. Γκόμες. Γεωργίου. Γκόμες. Ήξε αριστερά εκεί που είναι η Όλγα που έχει χορό. Έλεξε πολύ ωραία, αλήθεια είναι. Κατέβασε, έδωσε στην Φρίτα. Πήγαν να κάνουν το τρίγωνο εκεί οι παίκτριες. Τον Ladies δεν τα κατάφεραν. Καρατάνει όμως μπάλα. Όλγα. Πάσα από στα μέσα, εκεί παρανεύει η Φιλίπα Σάβα και πάνει χτιζερή κατοχή για τις Ladies. Δεν καταφέρε να αξιοποιήσει την φάση Γεωργίου, βγήκε άμυνα από την Γρηγορίου. Θα πάρει τώρα μπάλα ανάμεσα σε δύο, θα γυρίσει πίσω, φεύγοντας τα ρίσκα, η Μαγκουάιρ πιο μπροστά, θα κατεβάσει Χάρτη. Ωραία υποδοχή τώρα, για να δω την προσπάθεια. Προξενού. Ζεβάλε πίεση Χάρτη και παραχώρησε κόρνερ για την
Λακατάμια. Το πρώτο της στο παιχνίδι. Βλέπουμε τη φάση εδώ. Και την απομάκρυση της Χάρτη στο πρώτο κόρνερ για την Λακατάμια, δεύτερο στο παιχνίδι μας. Γεμίζει η περιοχή της Ματθαίου για αυτό το κόρνερ για τις ladies, τα κορίτσια της Λακατάμιας, να μας σωστεί. Έγινε η εκτέλεση, παραμένει στην περιοχή, έγινε το σούτ, υπάρχει σφύριγμα. Συνέχεια στο μάτς τώρα με την Παναγιώτου. Να δίνει στην Οπόγκ, αυτή πιο μπροστά στην Φρίτα που παίρνει με αξιώσει την περιοχή. Φρίτα, το σούτ της, θα σταματήσει αντιπαλοσώμα, θα επιμείνει Φρίτα, το σούτ εκ νέου. Από κοντά προσπάθησε για Τσεαπόγκ, έρχεται η Χέλμβαλ. Έχει προηγηθεί όμως σφύριγμα για φάουλ από την Τσεαπόγκ. Υπάρχει παίχτρια τη Λακατάμια στο έδαφος. Θα δούμε εδώ την φάση. Εδώ από που προήλθε το φάουλ, για τον τρόπο που βγαίνει με προτεταμένο τον αγώνα η Ατσεαπόγκ. Και μικρή διακοπή στο παιχνίδι μας για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στην παίχτρια της Λακατάμιας. Ευκαιρία να πάμε κάτω ανάμεσα στους δύο πάγκους. Μακουάιερ είναι, αν βλέπω σωστά. Όχι, δεν είναι Μακουάιερ, με συγχωρείτε. Πέτρος, ακούμε για το τι κρατάς από τους δύο πάγκους. Έχουμε κλείσει 14 λεπτά σχεδόν. Ναι, υπάρχει αρκετή κινητικότητα στους δύο πάγκους, Ανδρέα. Να πούμε ότι έχει τώρα σηκωθεί η Μαγκουάιερ όπου βρισκόταν στο έδαφος. Και εντάξει, της έχουν παρασχεθεί έτσι κάποια βοήθεια από την γιατρό του γηπέδου. Όσον αφορά τους δύο προπονητές, υπάρχει αρκετή κινητικότητα. Από τη μία ο Σάββας Βασιλείου δεν εφησυχάζεται στον πάγκο του, συνεχώς δίνει οδηγίες στις ποδοσφαιρίστριες του, τις καλεί να παραμένουν στις θέσεις τους και θέλει έτσι σιγά σιγά να ανεβαίνουν πιο ψηλά στο γήπεδο και να αρχίσουν να πιέζουν στο παιχνίδι και να μην φοβούνται τον αντίπαλό τους, κάτι που έχει ακουστεί από τον ίδιο. Ενώ από την άλλη ο Λοράν Φασότ είναι αυτό που αναφέραμε και προηγουμένως, ψάχνει το γρήγορο γκολ ώστε να κάνει πιο ξεκάθαρα τα πράγματα στο παιχνίδι για να μην μπει σε μπελάδες στη συνέχεια. Πάσα από την Όλγα στην Γεωργίου. Σέντρα τώρα, κεφαλιά της Ατσεαπόγκ, πήγε παράλληλα με την εστία, διώχνει σε κόρνερ καλού κακού η Ανδρέου, καθώς παραμόνευε η Οπόγκ. Έχει επιστρέψει η Μαγκουάιερ, που όντως αυτή είχε τραυματιστεί στην φάση με την Ατσεαπόγκ. Και αποκαθίσταται η αριθμητική ισορροπία. Δεύτερο κόρνερ για τις ladies, όπως βλέπουμε στο σχετικό πίνακα πάνω αριστερά. Και γεμίζει η περιοχή της Ματθαίου. Η Φιλίπα Σάβα είναι πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Εκτελείται. Στην καρδιά της περιοχής η κεφαλιά δεν θα γίνει από τις ladies στο σημείο που θα ήθελαν. Ανάσες για την άμυνα της Λακατάμιας σε αυτή τη φάση. Μαρθέος είναι την μπάλα για να δώσει συνέχεια. Μένουν ψηλά οι παίχτριες του Apollo Ladies προκειμένου να δυσκολέψουν το έργο του χτισήματος. Προσπάθειες από πίσω. Αποδοχή τώρα για να δω την προσπάθεια με την Χριστοδούλου. Ψηλώνει την μπάλα, τρέχει η Σοφοκλέους. Ανάμεσα σε δύο θα καταφέρει να μεταβιβάσει. Πρόξενου θα κατεβάσει, θα κάνει το σουτ. Την μπάλα στο δοκάρι. Πρώτη μεγάλη στιγμή στο μάτς είναι για την Λακατάμια. Από το ωραίο σουτ της Πρόξενου. Κλέβουν τώρα τις ladies. Θα ανέβουν, οι Πρόξενου είναι στο έδαφος στο μεταξύ. Βγαίνει η παλιά για την Φρίτα, εξαιρετική. Δεν θα περάσει όμως εκεί. Από την Χαραλάμπους. Η οποία θα αφήσει πλάγιο. Σηκώνεται η Πρόξενου, είναι εντάξει. Πολύ καλή στιγμή λοιπόν για την Λακατάμια, που κατάφεραν παρά την υπεραριθμία των αντιπάλων να βρουν τον τρόπο να απειλήσουν. Γεωργίου. Είναι στην Γκόμες
Ζητάει η Όλγα που είναι κοντά τη, η Γκόμες θα δοκιμάσει την πάσα. Θα δώσει στην Ατσέα Μπόγκ, θα υποδεχθεί, θα γυρίσει στη Φιλίπα Σάβα. Παλεύει ανάμεσα σε δύο-τρεις παιχτρίες της Λακατάμιας. Βγαίνει σέντρα τώρα, υποδοχή από τον Χέλμβαλ, το σούτ από την Ατσέα Μπόγκ. Το 1-0 για τις Ladies στο 17ο λεπτό. Όχι, έχει δοθεί offside. Βλέπουμε το υψωμένο σημαίακι και την αντίδραση της Ατσέα Μπόγκ. Να δούμε εδώ. Βγαίνει σέντρα. Εδώ φαίνεται οριακά η Χέλμβαλ, γιατί μάλλον για αυτή δόθηκε το offside. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά αν ήταν μπροστά η Χέλμβαλ. Φαίνεται να ήταν στην ίδια ευθεία. Είδαμε και το φάση που προηγήθηκε του δοκαριού για την Λακατάμια. Χάρτιν πάει να δώσει μπροστά, δεν θα βρει την Φρίτα. Η Όλγα θα πάρει. Θα ανοίξει αριστερά στην Οπόγκ. Κοιτάξει προς τα μέσα η Οπόγκ, θα κάνει τώρα την σέντρα. Πάει για το δεύτερο δοκάρι εκεί που είναι και υποδέχεται ωραία η Παναγιώτου. Το τελείωμά της όμως δεν ήταν εισάξιο της υποδοχής. Βλέπουμε εδώ την προσπάθεια, την παλιγαρίσια μπορούμε να πούμε, από την πρόξενου και το σούτ της. Σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι της Μαρθαίου. Έξυπνο και καλό σουτ. Σύμμαχος το δοκάρι για την Μαρθαίου. Σάβα δίνει την πάσα μπροστά, οι κόντρες, θα φέρουν την μπάλα στην Μακουάιαρ που θα κρίνει. Η Όλγα γυρίζει στην Παναγιώτου, πίσω τώρα στην Χάρντι. Παναγιώτου. Σάβα. Ανεβαίνει. Πάει δεξιά, για να δούμε τώρα η προσπαθειά της. Γυρίζει η Σάβα, χαμηλό γύρισμα, από μάκρυς αρχικά. Νέο κατοχή για τις Apollo Ladies. Χάρντι. Ζητάει η Όλγα. Είναι στην Φρίτα. Βλέπετε πόσο πίσω έρχονται οι παίχτριες που αγωνίζονται στην επιθετική γραμμή για να βοηθήσουν στο οργανωτικό κομμάτι και πόσο συγκλίνουν τόσο η Φρίτα όσο και η Ατσέα Μπόγκ. Η Σάβα τώρα πάνε να κάνει τον αδείο με την Γεωργίου. Θα προλάβει η Γεωργίου. Ωραία προσποίηση. Θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για να μένει Φρίτα. Κατέβασε, έκανε το σουτ. Είναι όμως άστοχο. Out η μπάλα για την Λακατάμια. Ακούσαμε ξεκάθαρα τις οδηγίες του Σάβα Βασίλειου για την άμυνα και το πώς βοηθάνε οι παίχτες που είναι πιο μπροστά. Η Φρίτα τώρα θα πάρει στην περιοχή, θα γυρίσει στην Ατσέα Μπόγκ, προσπαθεί να ελευθερωθεί αυτή, δεν τα κατάφερε, καθυστέρησε μπορούμε να πω για λίγο. Φιλίπα Σάβα τώρα ένα σουτ ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Εδώ η Φιλίπα Σάβα και η Μοχαμάτ που θα δώσει τώρα συνέχεια. Που πίεση Χαραλάμπους, ανοίγει στη Μαγκουάιαρ, παλεύει η Γεωργίου να βάλει πίεση. Το ίδιο έκανε και η Γρηγορίου στη συνέχεια έχοντας χάσει τον κατοχή. Παναγιώτου. Έκλεψε η πρόξενου. Άνοιξε παιχνίδι πίσω. Τώρα θα πάρει ξανά μπάλα. Θα τις ανοίξει. Δεν θα προλάβει. Όχι. Θα τις ανοίξει παιχνίδι η Κοροπηλιά. Οδηγείς να μεταφερθούν οι γραμμές του πιο ψηλά από τον Σάβα Βασιλείου. Να μπει πίεση από τη μεσαία γραμμή σε αυτό το χτίσιμο επίθεση των Ladies. Κλείνουν τους χώρους. Είναι η απάντηση αυτού που λέγαμε νωρίτερα, ότι με ποιοτικές παίχτριες όπως η Ατσέα Μπόγκ και η Φρίτα να συγκλίνουν για τις Ladies, πρέπει να βρει τρόπο να τις αναχαιτήσει και αυτό είναι γεμίζοντας το κεντρικό διάδρομο. Και ακολούθως να εκμεταλλευτεί την
εκρηκτικότητα της πρόξενου με αγωνίες πάσες απ' την άλλη στις ladies. Βλέπουμε την υπομονή που δείχνει στο παιχνίδι, έχουν περιορίσει τα λάθη, δεν βρίσκουν όμως τους χώρους για να γίνουν επικίνδυνες, που προαναφέραμε. Όλγα Τσιαμπόγκ πήγε να περάσει η πάση της Γεωργίου. Μια κίνηση που έχουμε δει πολύ από την Γεωργίου, παιχνίδια που έχει επιθετικά χαρακτηριστικά. Γυρίσμα πίσω στην Χάρτη. Όλγα. Παναγιώτου. Η Φρίτα. Άλλαξε με την Οπόγκ. Αυτή δεν βρήκε την Χέλμβαλ. Πάσα τώρα στην Χέμβαλ που λέγαμε και νωρίτερα. Έχει και αυτή όπως και βεβαίως η Φρίτα και η Ατσεαμπόγκ. Φρίτα τώρα έδωσε πάσα στην Γεωργίου. Θα κατεβάσει η Μαριλένα Γεωργίου. Ψάχνει τον χώρο, δίνει στην Σάβα. Γεωργίου πήγε να περάσει ανάμεσα σε δύο. Κλέψιμο από την Λακατάμια και προσπαθούν τώρα να χτίσουν προσπάθεια. Πάσα προς την Πρόξενου. Κάρτη από κοντά. Τεχνική Παναγιώτη τώρα να δώσει επιλογή στην Μαθαίου, όπως και γίνεται. Πάμε να δούμε να αλλάζει κάτι στους δύο πάγκους, έχοντας κλείσει το μισό του πρώτου ημιχρόνου. Πέτρο, σε ακούμε. Ναι, ουσιαστικά, Ανδρέα, αυτό που επιχείρησε εξ αρχής στο... Να δούμε την προσπάθεια της Χέλμα, με συγχωρείς. Καλύπτει σωστά η Χαραλάμπους, παίρνει και την μπάλα και βγάζει τον κίνδυνο την αιστεία της. Συνεχίζεις, Πέτρο, ναι, αυτό που έχει επιχειρήσει ουσιαστικά εξ αρχής ο Σάββας Βασιλείου φαίνεται να το πετυχαίνει. Είναι αυτό το αμυντικό πλάνο που ουσιαστικά θέλει να κλείσει τους οποιουσδήποτε ελεύθερους διαδρόμους της Απόλλων Ladies. Γνωρίζει ότι απέναντί του έχει κάποιες έτσι πιο γρήγορες ποδοσφαιρίστριες και αυτό το λόγο έχει καταρτήσει αυτό το πλάνο του σήμερα ο Σάββας Βασιλείου. Και ας μην ξεχνάμε άλλωστε, Ανδρέα, ότι είναι ο προπονητής που κατάφερε να οδηγήσει μέχρι τον τελικό κυπέλλου την Ομονία. Να δούμε τη φάση, ναι. Εδώ θα μαζέψει η Ματσέου. Με συγχωρείς, Πέτρο, ναι. Συνεχίζει να πούμε ότι είδαμε την φάση νωρίτερα, την πτώση της Χέλμβαλ. Υπήρχε το χέρι της Χαραλάμπους, ήταν όμως σε φάση διεκδίκησης και γι' αυτό δεν δόθηκε κάτι. Συνεχίζεις, Πέτρο, στο τι έλεγες. Ναι, ουσιαστικά ο Σάββας Βασιλείου είναι ο προπονητής που κατάφερε να κερδίσει σε τελικό κυπέλλου με την, όταν ήταν προπονητής της Ομόνιας Λευκοσίας. Μάλιστα, στη διαδικασία των πέναλτι και πάλι με ένα έτσι ιδιαίτερο τακτικό πλάνο και σχηματισμό κατάφερε να αντιμετωπίσει και να κερδίσει τις έτσι σκληροτράχυρες Απόλλων Ladies. Που είναι στο προσκήνιο και πάλι. Γκόμες, την Φιλίπα Σάβα. Ψάχνει το διάδρομο, επιλογή δίνει και πάλι η Γεωργίου. Βγάζει τη σέντρα η Γεωργίου που είχε χώρο, κάνει την κεφαγιά η Φρίτα, θα πάει έξω αυτή τη φορά. Και η μπάλα είναι out, κατοχή για την Λακατάμια. Βλέπουμε εδώ, είχε η σέντρα, η κεφαγιά της Φρίτα, πήγε να νικήσει την Μοχαμάτ. Κεφαγιά της πέρασε. Κεφαλιά της, πιο σωστά, πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι. Μικρή καθυστέρηση στην επανέναξη. Δίνεται το OK τώρα, συνεχίζουμε. Πάσα προς την Μακουάιρ που τρέχει. Έχει λίγο χώρο τώρα η Γρηγορίου. Ανεβαίνουν αμέσως τρεις παίχτριες της Απόλλων Ladies να βάλουν πίεση. Λόγω του ότι είναι γεμάτος ο εσωτερικός διάδρομος που σχολιάσαμε νωρίτερα, πολλές προσπάθειες γίνονται από τα άκρα. Στην προσπάθεια χτισήματος βεβαίως μιας επίθεσης, όχι τόσο σε αντιπίθεση. Έχει βρεθεί σε δύο-τρεις στιγμές η Λακατάμια, απ' την άλλη η Ladies δεν είχε αυτό το διάστημα ή προτιμάται αυτή την κατάσταση να διαχειριστεί.
Βάζουν άμυνα και οι παίκτριες της Λακατάμιας. Η Σάβα θα κερδίσει το φάουλ για τις Απολλολέιτες. Φάουλ που έγινε από την Κορομπιλιά. Γεωργίου βγάζει την παλιά. Δεν μπορεί η Φρίτα ούτε η Χέλμβαλ. Το σούτ που γίνεται από την Όλγα. Τα χέρια της Μοχαμάτ. Σιγά σιγά. Παίρνει το χρόνο της. Γεωργίου. Χέλμβαλ. Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, είναι πολύ ρευστό το σχήμα των Ladies και αναμενόμενο προκειμένου να αλλάξει καταστάσεις, να δημιουργήσει κενά και βεβαίως προϋποθέσεις ο Λοράν Φασότ. Του δίνεται και η δυνατότητα λόγω και ποιότητας βεβαίως του ρόστερ αλλά και του τρόπου που είναι η προσέγγιση του μάτς και από τις δύο ομάδες. Ωραίο σου τώρα από την Φρίτα. Τακτικό η μπάλα όμως είναι άλλος. Είδαμε για την τελευταία φάση. Ήταν η πέμπτη τελική προσπάθεια για τις Ladies. Μία για την Λακατάμια. Προκάρι που ήταν και καλύτερη όπως και να το κάνουμε ευκαιρία στο μάτς. Για την ώρα. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το υπόλοιπο. Μονομαχίες εκεί. Κατοχή στην Λακατάμια. Θα σκερδίσει φάουλ. Παίρνοντας και τα μπράβο από τον προπονητή τους, τον οποίο βλέπουμε εδώ, τον Σάβα Βασιλείου. Όλα εντάξει με την παίκτρια της φιλοξενούμενης ομάδας και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι μας. Χάρτη. Έπαιξε κάποτε με τη φωτιά. Η κυρία όμως φωτίζε να ηρεμήσει το παιχνίδι και να βγάλει τώρα προϋποθέσεις μπροστά για την ομάδα της. Ατσεαπόγκ από πλάγια. Βγάζει τη σέντρα αυτή. Κεφαλιά προς τα πίσω. Παναγιώτου πάει να βάλει πίεση. Τώρα θα περάσουν. Η Παναγιώτου θα παρενεύει στην πορεία. Παρέμβει, με συγχωρείτε, στην πορεία της μπάλας. Κατοχή στις φιλοξενούμενες. Με την κακόψη του. Βγάζει μπροστά. Προξενού. Για να κάνει το 1-2 με την Ανδρέου. Κέρδωσε ένα πλάγιο για την Λακατάμια. Και προηγηθεί διακοπή στο πρωτάθλημα. Θυμίζουμε λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής μας ομάδας νεανίδων. Επιστρέψαμε με τους αναμετρήσεις της τέταρτης αγωνιστικής. Ο ένας που έρχεται κοντά σας ευθείας από τη Σίτα Βίζιον με τη στήριξη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Όλοι οι αγώνες σήμερα, ακούσαμε και νωρίτερα το πώς κέρδισε η Λευκοθέα τον Άρη και πώς εξάγεται ακόμη ένα παιχνίδι την ίδια ώρα. Με την προσπάθεια της Πρόξενου, πάει πλάγια. Κρατήσει ανάμεσα σε δύο. Κερδισμένη θα βγει η Χάρτη σε αυτή τη μονομαχία. Παναγιώτου. Ατσαπόγκ. Ανοίγει στην Γεωργίου. Πάσα μπροστά στην Χέλμβαλ. Το πλάγια μεν θα προσπαθήσει να δυσκολέψει δε το αμυντικό έργο. Τώρα η Όλγα συγγίζει το πόδι της. Ωραία κίνηση. Συνέχεια θα βγει άμυνα από την ομάδα της Λακατάμιας. Υπάρχει τραυματισμός παίκτριας. Χαρά Χαραλάμπους. Κρυστάλλα Χαραλάμπους, διορθώνω, είναι στο έδαφος. Είσοδος ιατρικής ομάδας. Και δείχνει εντάξει Κρυστάλλα Χαραλάμπους. Πολύ ενημερικός, αλλά δεν θα
τη στέρηση κάτι από τη συμμετοχή της. Βλέπουμε εδώ που μάκρυνε η Χαραλάμπους και συνέχεια η Όλγα βρίσκει στα πόδια. Βέβαια, σε φάση που δόθηκε φάουλ για την Λακατάμια. Εδώ η Όλγα που έχει τον ρόλο που συνοδεύεται με τον αριθμό που έχει στη φανέλα, οργανωτής δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό και δεν θα έχει δοθεί φάουλ τελικά, θα συνεχιστεί με ελεύθερο διαιτητή κατοχή στον Απολλωνά που συνεχίζεται αυτό που σχολιάζαμε νωρίτερα. Όλγα, Φιλίπα Σάβα και Μαρία Παναγιώτου έχουν ρόλο οργανωτικό σε αρκετές στιγμές. Περνάει αρκετή μπάλα από τα πόδια της Όλγα, αλλά και η Μαρία Παναγιώτου που είναι τώρα με την μπάλα και κάνει την προσποίηση, βοηθάει στο να μεταβιβαστεί μπάλα προς το επιθετικό 1-3. Ενώ βλέπουμε την Χέλμβαλ. Πρόξενου, γύρισε προς τα πίσω. Παίρνει τώρα πίεση. Πάσα πήγε να περάσει μπροστά. Έτρεξε η Πρόξενου, αλλά έλεγχε η Χάρτη. Και ακολούθως η Μαθαίου που κρατάει τώρα την μπάλα και της την επιστρέφει. Καρογύρης μπάλας στο 78 με 22% για Πόλο Λέιπης και Λαγάτα μια αντίστοιχα. Κάτι που βεβαίως δικαιολογεί απόλυτα αυτό που βλέπουμε. Στην διαφορά επίπεδα κατοχής. Ο Πόγκ πήγε να υποδεχθεί Παναγιώτου λίγο πιο ψηλά από εκεί που θα ήθελε. Η μπάλα περνάει out για την Λακατάμια. Πάμε κάτω στον συνάδελφο τον Πέτρο Πετρή. Έχει κάνει να μεταφέρει. Πέτρος, ακούμε. Ναι, αρκετά μεγάλος ο προβληματισμός που επικρατεί στον πάγκο της Apollon Ladies με τον Λοράν Φασότ. Συναφαίνεται στο πρόσωπό του αυτή η απογοήτευση. Προφανώς ήθελε τόσες ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα του να μετουσιώνονταν σε γκολ. Ενώ από την άλλη ακούγονται συνεχώς τα μπράβο από τον Σάβα Βασιλείου που μεταφέρει στις ποδοσφαιρίστριές τους για τα μυντικά τους καθήκοντα. Στο έδαφος για Τσέα Πόγκ, φάουλ για την ομάδα των Ladies. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή η φάση. Εδώ το κράτημα και το φάουλ από την Κοροπήλια. Πόλο Ladies δίνει σήμερα το 13ο παιχνίδι. Στα προηγούμενα 12 είχε ισάριθμες νίκες με 68 γκολ υπέρ, 7 κατά. Φιλίπα Σάβα εκτελεί σέντρα σουτ, περισσότερο το δεύτερο, άστοχο. Την άλλη η Λακατάμια μετράει σε 12 παιχνίδια, 5 νίκες, 1 ισοπαλία και 6 ήττες σε 16 βαθμούς. Ο απολογισμός της 20 βαθμούς διαφορά από τη σημερινή της αντίπαλο. Η Λευκοθέα είναι στη δεύτερη θέση με 26 βαθμούς πλέον, έφτασε τους 29 με τη νίκη της νωρίτερα. Η Ομόνια είναι στους 20, αγωνίζεται αυτή την ώρα. Ο Άρης στους 16. Ενώ η Καρνιώτισσα Χρυσομιλιά είναι στην έκτη θέση βαθμολογίας με 9 βαθμούς. Χαραλάμπους. Πέρασε την μπάλα μπροστά, έκοψε Γεωργίου. Πήρε η Γρηγορίου. Το γύρισμα προς την Γρηγορίου. Ζάβα αφήνει στην Γκόμες. Λιγοστές οι επιλογές στους δύο πάγκους. Εδώ ένα κατά λάθος χτύπημα που προφανώς θα φέρει την είσοδο της ιατρικής ομάδας. Αμέσως έτρεξε προς κοντά της, δηλαδή αν είναι εντάξει Χέλμβαλ. Η Κορομπήλια. Δούμε εδώ την φάση. Βλέπετε με την μπάλα στο πρόσωπο. Είναι εντάξει όμως η Χέλμβαλ που σηκωθήκε αμέσως. Ίσως
στοιχηματώσει. Και ευκαιρία να πάμε κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Ξεκινήσαμε να λέμε, Πέτρο, λιγοστές οι επιλογές. Φαντάζομαι είναι και λόγω τραυματισμών και ασθενειών, όπως ακούσαμε νωρίτερα, αλλά και στο πλαίσιο αυτού που σημείωσαν οι ίδιοι οι άνθρωποι της Λακατάμιας, προγραμματισμός της νέας περίοδου. Ακριβώς, υπάρχει ο προγραμματισμός, βρίσκεται σε γρήγορση ουσιαστικά η ομάδα της Λακατάμιας για την νέα χρονιά και γι' αυτό είναι έτσι μονάχα τρεις οι επιλογές που έχει στον πάγκο Σάββας Βασιλείου, κάτι που προφανώς αποτελεί ένα ιδιαίτερο πλήγμα για την ομάδα του και είναι κάτι που θα φανεί και στο δεύτερο ημίχρονο, όπου θα είναι και πιο κουρασμένες φυσικά οι ποδοσφαιριστές του. Βέβαια και η ομάδα των Ladies, τέσσερις επιλογές, όχι, με συγχωρείς, πέντε. Ναι, δεν είναι ούτε εκεί αρκετές. Ναι. Γίνονται σκέψεις προφανώς και για την νέα περίοδο και για το τι θα γίνει στην Ευρώπη, αφού αν για να δούμε τη φάση. Το φάουλ έγινε στην Ατσέα Μπονγκ. Γίνονται προφανώς σκέψεις και για τη νέα σεζόν και για την Ευρώπη, αφού όπως παραδέχονται και οι αντιπάλοι ότι είναι κοντά στον τίτλο και δύσκολα θα χαθεί. Πάρα πολύ δύσκολα. Προφανώς στο μυαλό τους υπάρχει και η σκέψη για τη νέα περίοδο. Για την ώρα όμως πιστεύω στο παιχνίδι μας με τις Ladies να είναι στο 0-0, το οποίο αν μείνει θα είναι οι πρώτες απώλειες στη σεζόν. Χάρτη εκτέλεσε, βγήκε η Μοχαμάτ στο έδαφος, φάουλ στην τερματοφύλακα της Λακατάμιας. Βλέπουμε εδώ την εκτέλεση. Και τη σύγκρουση μεταξύ Φρίτα και Μοχαμάτ. Είσοδος της ιατρού αγώνα ξανά στο γήπεδο, καθώς η Μοχαμάτ παραμένει κάτω. Τρίτα εδώ την έχει καταβάλει κάπως. Το πρώτο ημίχρονο, προφανώς όμως, είναι η παίκτρια που γνωρίζει και το πώς να διαχειριστεί δυνάμεις και παιχνίδια βάσει εμπειρίας. Πρώτες βοήθειες στην Μοχαμάτ συνεχίζονται, μάλλον λόγω της σύγκρουσης έχει μια δυσκολία στην αναπνοή. Όρθια τώρα, δείχνει εντάξει και ευχή όλο μας βεβαίως, να είναι μια χαρά, όπως θα λέγαμε το ίδιο για όλες τις παίκτριες και πως πρέπει να είναι. Μια φορά αθλητή, αθλήτρια. Ένας τραυματισμός είναι το χειρότερο που μπορεί να έχει. Το 0-0 παραμένει, είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα στο κοινωνικό γήπεδο Παρεκκλησιάς. Απόλλων Ladies Λακατάμια FC, τέταρτη αγωνιστική δεύτερη φάση του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος γυναικών. Χάρτη ψάχνει την Οπόγκ. Θα κατεβάσει αυτή μέσα στην περιοχή Οπόγκ. Θα έρθει άμυνα και θα διώξει Χαραλάμπους. Μπαλά στα δέντρα έξω. Πλάγιο για την ομάδα των Ladies. Χατσιαπόγκ κατέβασε, προσπαθεί να γυρίσει και να ελευθερωθεί. Βρήκε στήριγμα στην Παναγιώτου, αυτή πίσω στην Γκόμεζ. Συγκλίνει η Γκόμεζ, δίνει στην Χατσιαπόγκ, αρχιερή Φιλίπα Σάβα, κλέβει όμως ωραία η Σοφοκλέους, παίρνει και τα μπράβο από τον προπονητή της. Γρηγορίου. Η Φιλίπα Σάβα μονομαχεί εκεί με την Κοροπίλια. Πλάγιο είναι για τις Ladies. Με το ρυθμό να έχει πέσει σιτά. Τελευταία λεπτά, λόγω και βεβαίως και των τραυματισμών που είχαμε. Γενικότερα, βλέπουμε έτσι παιχνίδι. Θα το λέγαμε κέντρο, αλλά δεν είναι ακριβώς σε εκείνη την περιοχή. Λίγο πιο πέρα, με την καροχή των Ladies να παραμένει, χωρίς όμως
κάτι το ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά ευκαιρίες. Κάποιες τελικές προσπάθειες έχουν καταγραφεί, ήταν όμως άστοχες και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά η εστία της Μοχαμάτ. Όλα αυτά στα τελευταία λεπτά. Νωρίτερα είχαμε και την φάση με τη μεγάλη ευκαιρία της Λακατάμιας. Είχαμε και το γκολ που ακυρωθήκε ως offside για τις Ladies. Και κάποιες προσπάθειες της Φρίτα που πέρασαν λίγο έξω. Πλάγιο τώρα για την, με συγχωρείτε, φάουλ για την ομάδα της Λακατάμιας, το οποίο θα εκτελέσει η Χαραλάπους. Κοιτάει προς την περιοχή και βλέπει τις επιλογές της. Κάνει και το σχετικό νόημα η Χαραλάμπους. Το ότι θα ακολουθήσει, εκτελείται. Περνάει από αρκετά κεφάλια η αλήθεια είναι, όμως ήταν η χάρτη εκεί. Και προτού υπάρξει περαιτέρω κίνδυνος, διώχνει την μπάλα σε πλάγιο. Και ανεβαίνει η Γρηγορίου, η Λιάννα Γρηγορίου, για να εκτελέσει το πλάγιο. Έρχεται την μπάλα στην Πρόξενου. Κατοχή και πάλι στην Λακατάμια. Όλα αυτά μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης. Αναμένουμε και χρόνο καθυστέρηση θα υπάρξει αυτό το πρώτο ημίχρονο. Είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Η Όλγα θα πάρει. Συγκλίνει, μπαίνει στην περιοχή της. Θα βγει τώρα έξω με την Οπόγκ. Πετάει την μπάλα μπροστά στην Φρίτα. Κοιτάζει προς την Χέλμβαλς. Αυτή προσπαθεί να δώσει την μπάλα. Ήταν μακριά της όμως. Έτρεξε η Μοχαμάτ πολύ σωστά και πήρε την μπάλα πρωτού υπάρξει οποιοδήποτε κίνδυνος για την εστία της. Μοχαμάτ κάνει νόημα στις συμπαίκτριες να ανέβουν για να μην ξεκινήσει το χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω και να μπει πίεση από τις ladies. Η Όλγα έπεσε και στην προσπάθεια να αποκρούσει έδωσε πάσα στην Γεωργίου, αυτή και μπροστά στην Χέλμβαλ. Χέλμβαλ συγκλίνει. Όλγα στην Παναγιώτου. Από την Παναγιώτη η προσπάθεια της δίνει στην Φρίτα. Ανοίγει έξω στην Οπόγκ. Η σέντρα που βγαίνει, η Ατσεαμπόγκ πάει να υποδεχθεί. Μπαλά απομακρύνεται. Τρία λεπτά θα είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων, όπως ενημερώνει ο Ζέναφος Πέτρος Πετρή. Ξεκινήσε λίγο να μετράει. Πρόξενου. Κρατάει ανάμεσα στη δύο και δίνει ωραία πάσα. Κάνει το 1-2 η Πρόξενου. Δημιουργεί χώρους και πάει να βγάλει την μπάλα μπροστά για την Σοβοκλέο. Σταμάτησε η Γκόμες. Θα πάρει και πάλι την μπάλα. Η Γεωργίου. Γκόμες. Χέλμβαλ. Έβγαλε την σέντρα. Πίεση από την Όλγα. Θα υποφέρει την κατοχή και πάλι στις ladies. Και κόβει και μοιράζει η Όλγα. Φρίτα, πάνε να συνδυαστούν και πάλι στην Φρίτα, γυρίζει η Φρίτα, κάνει το σουτ, πέφτει η Μοχαμάτ στην πρώτη μεγάλη απειλή, ας το πούμε, για την εστία της εντός στόχου, αν προτιμάτε, ενώ έχουμε μπει σε χρόνο καθυστέρησης. Εδώ το γύρισμα της Φρίτα, το χαμηλό σουτ, πολλές φορές είναι πιο επικίνδυνα από όλα. Σουτ στη μέση. Μέτρησε σωστά η Μοχαμάτ και μάζεψε. Γεωργίου. Υποπίεση. Γύρισε στην Χάρτη. Τώρα η Οπόγκ. Παναγιώτου, Οπόγκ. Χέλμβαλ. Δεν μπορείς για Τσέα Πόγκ. Γύρισμα πίσω. Από την Σοφοκλέος θα πάρει τώρα η Πρόξενου. Μένει όρθια η Πρόξενου. Και να παλέψει ανάμεσα σε πολλές. Πάει πλάι η Πρόξενο και συνεχίζει να κρατάει. Γύρισε. Ίσο η μπάλα που προσπάθησε η Κορομπίλια. Της έκλεψε την μπάλα η Όλγα και έβγαλε αριστερά για την Φρίτα που είναι σε θέση offside. Διαμαρτύρεται η Φρίτα λόγω κολόνας, δεν μπορούμε να πάρουμε θέση εδώ. Θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι μας με την εκτέλεση
offside. Προσπαθία τώρα για τη Λακατάμια. Γυρίσμα προς τα μέσα. Το σώμα της ο Πόγκ σε πλάγιο για τη Λακατάμια. Προσπάθεια της Ανδρέου. Θα εκτελέσει και το πλάγιο. Εδώ η Ειρήνη Ανδρέου. Έριξε την μπάλα. Παράζει με την πρόξενου. Θέλει να ελευθερωθεί. Θα μείνει ορθιά και πάλι ανάμεσα σε πολλές. Πάει να γυρίζει η πρόξενου. Μπάλα δεν βρίσκει σε αντίπαλο. Αυτό προφανώς ήθελε για να πάρει κόρνερ η ομάδα της. Κατοχή της Ladies. Με την Μαθαίου να ρίχνει γρήγορα στην Γκόμεζ. Ανοίγει στην Όλγα. Τι έχει χώρο. Τον εκμεταλλεύεται και ψάχνει τώρα την πάσα. Είναι στην Παναγιώτου. Φρίτα. Χέλμβαλ περιμένει. Θα πάρει Χέλμβαλ πλάγια στην περιοχή. Το σου την μπάλα στα δίκια. Στις καθυστερήσεις λοιπόν και στην τελευταία φάση στην ουσία του αγώνα, στο πρώτο μέρος, οι Ladies παίρνουν προβάδισμα 1-0 με την Χέλμβαλ. Να λοιπόν που βρήκα τον τρόπο να νικήσουν την άμυνα της Λακατάμιας οι Ladies. Βλέπουμε εδώ την Χέλμαν να παίρνει την μπάλα και να νικάει την Μοχαμάτ. Ξανά και ξανά η ασίστ της Φρίτα και το τελείωμα της Χέλμπαλ. Είναι το 21ο γκολ για την Χέλμβαλ στο πρωτάθλημα, την οποία βλέπουμε εδώ να πηγαίνει σιγά σιγά στα αποδυτήρια. Τελικό αποτέλεσμα ημιχρόνου λοιπόν 1-0 για τις Ladies. Θα δούμε και τα επιστροφή φίλες και φίλοι συντροφιτές στο κοινοτικό γήπεδο Παρεκκλησιάς για το δεύτερο ημίχρονο μεταξύ Απόλλων Ladies και Λακατάμια FC. Βλέπουμε τις καλύτερες στιγμές από το πρώτο μέρος. Ένα τελείωμα εδώ της Φρίτα πάνω από τα δοκάρια. Της Όλγα διορθώνω, όχι της Φρίτα. Φρίτα ήταν μέσα στην περιοχή και περίμενε. Η καλύτερη στιγμή για τη Λακατάμια. Ένα σούτ της πρόξενου σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι της Ματθαίου. Βλέπετε εδώ την προσπάθεια της πρόξενου και πως η Ματθαίου είχε σύμμαχο το οριζόντιο δοκάρι. Μια σέντρα της Γεωργίου με τα ωραία προσποίηση. Υποδοχή για την Φρίτα, το σούτ της πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Μια κεφαλιά της ίδιας παίχτριας περνάει έξω. Και εδώ ακόμη ένα σούτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ένα τελείωμα της Φρίτα και πάλι μαζεύει η Μοχαμάτ. Και εδώ η πάσα προς την Χέλμβαλ για το 1-0. Έχουμε και από διαφορετικές λήψεις την πάσα και το τελείωμα που έφερε το μοναδικό γκολ του πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέφουν οι παίχτριες σιγά σιγά. Βλέπουμε τις παίχτριες της Λακατάμιας αρχικά να είναι στο γήπεδο. Βλέπουμε και τον Ροράν Φασόντ να δίνει οδηγίες σε παίχτρια που πιθανότατα θα αποτελέσει την πρώτη του αλλαγή, την Μανίσα. Μανίσα φαίνεται να ετοιμάζεται για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπω ότι να κάνει εντατικό ζέσταμα. Πάμε στον Πέτρο Πετρίνο να μας πει περισσότερα. Ναι, μετά από νόημα του Λοράν Φασότη, η Μανίσα φαίνεται ότι θα είναι η πρώτη αλλαγή για τις Apollon Ladies. Ενώ για την Λακατάμια FC θα συνεχίσει με την ίδια ενδεκάδα ο Σάββας Βασιλείου. Μάλιστα, όταν το ρωτήσαμε, ήταν χαρακτηριστικό και το νόημα του, καθώς δεν έχει και αρκετές αλλαγές στον πάγκο. Κάτι που τον
αναγκάζει έτσι να προφυλάξει τις συγκεκριμένες του επιλογές για το δεύτερο ημίχρονο, μήπως και χρειαστεί κάποια αναγκαστική αλλαγή. Πάντως να πούμε, Ανδρέα, ότι τον γκολ της Χέλμβαλ που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα της Apollon Ladies άλλαξε πλέον και τα δεδομένα στο παιχνίδι και αναμένουμε να δούμε και την αντίδραση από πλευράς Λακατάμιας FC, καθώς πλέον βρίσκεται πίσω στο σκορ και καλείται να αντιδράσει. Προφανώς και αν θα αλλάξει και το μοτίβο που είδαμε σε αρκετές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, αυτό που η γηπεδούχος ομάδα κρατούσε μπάλα, προσπαθούσε να βρει ρήγματα, η Λακατάμια αναχαιτούσε με επιτυχία, μπορούμε να πούμε, όλες σχεδόν τις προσπάθειες και προσπαθούσε να χτυπήσει την κόντρα. Σ' ακούμε, Πέτρο. Ναι, η Μανίσο θα περάσει στη θέση της Μαριλένας Γεωργίου. Μάλιστα, και μένει να φανεί τώρα να αλλάζει κάτι τακτικά. Θυμίζουμε ότι η Γεωργίου έπαιζε στο αριστερό άκρο, στο δεξί, με συγχωρείτε, άκρο της άμυνας. Για να δούμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Λοράν Φασότ με αυτή την αλλαγή. Σκόρ ημιχρόνου, θυμίζουμε, 1-0 για τις ladies του Λοράν Φασότ. Σάββας Βασιλείου τώρα στο πλάνο μας. Αλλαγή στο αμυντικό άκρο προκύπτει. Πήγε δεξί μπακ εκεί που έπαιζε η Μαριλένα Γεωργίου, η Οπόν, που έπαιζε στο πρώτο ημίχρονο ως αριστερό μπακ. Και ως αριστερό μπακ για το δεύτερο ημίχρονο θα παίξει η Μανίσια. Η αλλαγή που κάνει ο Λοράν Φασότ σε ό,τι αφορά τακτική, όπως μεταφέρει και ο συνάδελφος κατά από τον αγωνιστικό χώρο. Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο για όσους φίλους τώρα συνδέθηκαν μαζί μας. Η Apollon Ladies αγωνίζονται με τις κιανόλευκες εμφανίσεις και επιτίθενται από δεξιά προς τα αριστερά. Η ομάδα της Λακατάμιας με τις φωσφοριζέ και μαύρο παντελονάκι εμφανίσεις αγωνίζονται, επιτίθενται από αριστερά προς τα δεξιά. Είναι αγώνας που αφορά στην τέταρτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος γυναικών. Θυμίζουμε πως πλέον αγωνίζονται οι δύο ομάδες, με την Ladies να έχει την Ματθαίου στο τέρμα και το αμυντικό δίδυμο Γκόμες και Χάρτη. Με πάσα της Όλγα τώρα προς τη Μανίσια, η οποία αγωνίζεται ως αριστερό μπακ. Πήγε δεξί η Οπόγκ. Μανίσια αντικαρέστησε την Γεωργίου. Στην μεσαία γραμμή αγωνίζονται Όλγα, Φιλίπα Σάβα και Μαρία Παναγιώτου. Στην κορυφή Χέλμβαλ, στο ένα άκρο η Φρίτα, συγκλίνοντας αρκετά προς τα μέσα, και η Ατσέα Μπόγκ. Φιλίπα Σάβα τώρα στα όρια της περιοχής θα μπει μέσα, θα πάει στο άκρο. Προσπαθώντας να κερδίσει κάτι, θα βγάλει τελικά τη σέντρα. Η μπάλα περνάει και θα τη στείλει στα δίχτυα η Ατσέα Μπόγκ για το 2-0. Ο νωρίς παίρνουν προβάδισμα στο δεύτερο, σημειώνουν δεύτερο γκολ. Συγχωρείτε, οι παίκτριες του Λοράν Φασότ. Προσπάθησε η Μόχα Χαμάντ να σταματήσει την πάσα. Βλέπουμε εδώ η σέντρα που βγαίνει, καταλήγει επάνω στην Ατσέα Μπόγκ, η οποία δεν είχε κανένα πρόβλημα να σημειώσει το 12ο της γκολ στην φετινή σεζόν. Πιστώνεται και ασίστ στην Φιλίπα Σάβα. Παίρνει αυτό ακριβώς που ήθελε από την ομάδα του ο Λοράν Φασότ στο δεύτερο ημίχρονο Πέτρο. Πάρει κι άλλο, να μεγαλώσει μάλλον το προβάδισμα και να είναι κάπως πιο ήρεμος, φανταζομαι. Ακριβώς, Ανδρέα, με τον ιδανικότερο τρόπο έχει αρχίσει ουσιαστικά το δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα του Λοράν Φασότ, που ασφαλώς και είναι ικανοποιημένος από την εξέλιξη του αγώνα. Το δεύτερο γκολ έτσι δίνει περισσότερη άνεση στην ομάδα του, ενώ χαρακτηριστικό είναι από την άλλη ότι ο Σάββας Βασιλείου, με το που δέχτηκε το δεύτερο γκολ, η ομάδα του κάλεσε τις ποδοσφαιρίστριες του να συνεχίσουν την προσπάθειά τους, να μην τα παρατήσουν, καθώς θέλει να δει και ο ίδιος αρκετά πράγματα από τις ίδιες εν ώψη και των επόμενων αναμετρήσεων φυσικά. Προφανώς αυτό. Να πούμε ότι υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση, βλέπω, από μεριάς Ladies του Απόλλωνα, ενώ χρωστάμε και την 11η της Λακατάμιας. Η Φρίτα κινείται στην κορυφή της επίθεσης, παίζει στο δεξί άκρο η Χέλμβαλ, ήταν ανάποδα στο πρώτο μέρος. Βλέπω βεβαίως και την Ατσέα Μπόγκ να γίνεται πιο μέσα. Να δούμε την προσπάθεια τώρα με τη Μανίσια για τις Ladies. Αλλάζει με την Φρίτα. Μανίσια μπαίνει στην περιοχή. Κάνει το σουτ. Περνάει δίπλα από τη Μοχαμάτ. 3-0.
41 το λεπτό. Προβάδισμα τριών γκολ για τις Ladies με την Manisha. Σε 4 βλέπουμε τον πολύ ωραίο συνδυασμό πως ξεκίνησε. Το 1-2, η Manisha μπαίνει πλάγια και νικάει από την κλειστή γωνία την Μοχαμάτ. Πάσα από την Φρίτα. Είναι το 4ο της γκολ στην φετινή σεζόν. Ενώ η Φρίτα φτάνει τις 2 ασίς σήμερα, έχοντας δώσει και την πάσα στην Χέλμβαλ. Η Λακατάμια στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίζεται με την Μοχαμάτ, την Χαραλάμπου, την Χριστοδούλου, την Σοφοκλέους, την Κοροπίλια, την Πρόξενου, την Γρηγορίου, την Θεοφίλου, την Κακόψητου, την Ανδρέου και την Μαγκουάιαρ. Προλάβαμε λόγω των 2 γκολ να αναφέρουμε νωρίτερα την ενδεκάδα για τη φιλοξενούμενη ομάδα, η οποία ότι είχε να ρίξει το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή σφιχτή αμυντικά, καταραίει στο δεύτερο. Για να δούμε τώρα να αυξηθεί ο δείχτης του σκορ. Παραπερνάει σε πλάγιο για τις Ladies, οι οποίες πήραν τεράστιο προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο και δεν κατάφεραν στην κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, αφού το γκολ του σημειώθηκε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Θυμίζουμε, πετυχαίνουν μέσα σε 4 λεπτά στο δεύτερο με γκολ στο 47ο λεπτό και στο 49ο. Μαγκουάιρ δέχεται πίεση τώρα από την Χέλμβαλ, που όπως είπαμε μετατοπίστηκε και πήγε στο άκρο, ενώ ήταν στην κορυφή στο πρώτο ημίχρονο. Πάρει τώρα η Πρόξενου. Παρεβάσει την μπάλα η Πρόξενου, θα τη βγάλει άμυνα η Ατσέα Πόγκ. Θα τρέξει και θα προλάβει και θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου η Πόγκ. Πρόξενου στο έδαφος. Μετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα. Πάμε κάτω στον συνάδελφο τον Πέτρο Πετρί. Πέτρο, η αλήθεια είναι ότι σε σύγκριση με το πρώτο μέρος είναι πολύ διαφορετικό αυτό που βλέπουμε στα πρώτα 6 λεπτά. Ναι, είναι η αλήθεια, Ανδρέα, ότι μετά και το τρίτο γκολ που έχει πετύχει η Απόλλων Ladies, ασφαλώς και έχουν αλλάξει και τα δεδομένα στο παιχνίδι. Ουσιαστικά συνέχισε από εκεί που έμεινε με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου η ομάδα του Λοράν Φασότ, που συνεχίζει να ζητάει ακόμη περισσότερα από τις ποδοσφαιρίστριες του. Θέλει να δει δούμε τη σπάσα της. Ο Πόγκ, με συγχωρείς, Φρίτα θα γυρίσει και βαγιάρισα Τσία Πόγκ, αλλά έξω. Τελική προσπάθεια για τις Ladies. Συνεχίζεις, Πέτρο, ναι, αυτό που έλεγες. Χειροκροτεί αυτές τις προσπάθειες ο Λοράνα Φασότ. Είναι αυτό ακριβώς που θέλει να βλέπει στο παιχνίδι της ομάδας του. Κάτι φυσικά που μας έχει συνηθίσει η Απόλλων Ladies στα τελευταία της παιχνίδια, όπου όταν αρχίσει να σκοράρει κανείς δεν ξέρει που θα σταματήσει ο δείχτης του σκορ. Ενώ από την άλλη ο Σάββας Βασιλείου έτσι παραμένει στον πάγκο του τώρα σκεφτικός, αλλά εντάξει, ζητάει και αυτός από την πλευρά του αρκετά πράγματα από τις ίδιες και δεν θέλει φυσικά να τα παρατήσουν παρά το μεγάλο σκορ που έχουμε φτάσει τώρα. Είναι γεγονός πως έχει το προβάδισμα σημαντικό για νίκη η Ladies. Πήγε να απειληθεί σε αυτό στο πρώτο ημίχρονο, βλέποντας το ότι δεν έβρισκα τον τρόπο οι παίχτριες του Λοράν Φασότ. Στο έδαφος είναι η Λιάννα Γρηγορίου, έχοντας αποκομίσει πρόβλημα από την τελευταία άμυνα που έβγαλε. Τώρα βγαίνει εκτός και θα συνεχούμε συνέχεια στο παιχνίδι μας με τη Μοχαμάτ να είναι έτοιμη να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, δίνοντας, προτιμώντας μάλλον την κοντινή πάσα. Μπαίνει πίεση ψηλά από τις παίχτες του Λοράν Φασότ. Θα κατεβάσει ο Πόγκ, θα γυρίσει στην Χάρντι. Η Manisha ανοίγει και δίνει επιλογή. Θα πάρει την μπάλα Όλγα Παναγιώτου, γυρίζει με τη μία, βγαίνει άμυνα από την Ανδρέου. Παίρνει το και επιστρέφει η Γρηγορίου. Φρίδα προσπαθεί να κατεβάσει και θα βρει την Παναγιώτου. Θα μπει στην περιοχή η Μαρία Παναγιώτου. Πάει να γυρίσει, βγάζει την μπάλα έξω στην Όλγα. Θα υποδεχθεί αυτή. Όλγα συγκλίνει, η πάσα στην Ατσέα Πόγκ. Φιλίπα Σάβα. Πάσα τώρα στην Πόγκ που ανοίγει παιχνίδι. Βγάζει τη σέντρα η Μοχαμάτ, δεν θα βγει σωστά. Δεν θα κάνει όμως και καλή υποδοχή. Ξαφνιάστηκε προφανώς η Χέλμβαλ. Βλέπουμε εδώ τη σέντρα της Πόγκ.
περνάει. Βλέπετε την κακή έξοδο της Μοχαμάτ. Έχοντας χάσει την μπάλα από το πλευρό στην ουσία της Χέλμβαλ, η μπάλα θα καταλήξει έξω, έχοντας ξαφνιαστεί από την τροχιά της μπάλας. Χαραλάμπους θα δώσει συνέχεια, την βλέπουμε εδώ, την Χριστάλα για την Λακατάμια. Η Σάβα υποδέχθηκε και θα ξαναπάρει για τις Ladies, θα χάσει όμως. Βγαίνουν μπροστά τη Λακατάμιας, υποδοχή, σπαθεί η Σοβοκλέους. Ανάμεσα σε τρεις, κρατήσουν τελικά μπάλα. Πάσα στην Πρόξενου, το κοντρόλ της όμως καταλήγει η μπάλα στην Μανίσια. Και αυτή γυρίζει στην Ματθαίου για αναδίπλωση και εκ νέου προσπάθεια οργανωμένης επίθεσης για τις Ladies. Η Χάρτη στην Γκόμεζ. Πάμε στον Πέτρο Πετρί, κάτι αλλάζει στους Ιωπάκους. Να δω πρώτα η προσπάθεια όμως της Ladies. Πέτρο, με συγχωρείς. Βγαίνει η πάσα στην Χέλμβαλ από πλάγια. Θα βγάλει την σέντρα. Η κεφαλιά της Φρίτα, το 4-0. Μετά τις δύο ασίστ, η Φρίτα προσθέτει και γκολ στο ενεργητικό της σήμερα. Έχοντας πλέον ξεπεράσει από το προηγούμενο παιχνίδι τα 200. Ενώ θα έχουμε αλλαγή για τις Ladies. Βλέπουμε εδώ την σέντρα της Χέλμβαλ και την κεφαλιά της Φρίτα για το 4-0. Αλλάξαν ρόλο οι δυο τους στο πρώτο γκολ. Και για να ακούσουμε για την αλλαγή, Πέτρο, ναι, για την ομάδα των Ladies. Η Ανόκιε πρόκειται να είναι η δεύτερη αλλαγή του Λοράν Φασότη, η οποία θα περάσει στη θέση της Χάρτη. Αλλαγή η οποία γίνεται τώρα, Ανδρέα, και θα έχουμε και έτσι διαφοροποιήσεις και στον τακτικό σχηματισμό. Από ό,τι είδα και τον Λοράν Φασότ, κάνει κάποιο νόημα και στην Όλγα. Να δούμε τι αλλάζει όμως. Προφανώς αυτό μένει να φανεί. Μια Τσεαμπόγκ βλέπω να κινείται δίπλα από την Φρίτα για την ώρα. Η Φιλίπα Σάβα έχει οπισθοχωρήσει δίπλα από την Γκόμες. Η Όλγα μαζί με την Παναγιώτου. Για να το δούμε αυτό στην πράξη και να μην πω περισσότερα. Πάσα προς τη Μανίσια. Δεν θα προλάβει, αλλά είναι εκτός. Λοιπόν, η Εθλή Πασάβα από τη μεσαία γραμμή πάει στο κέντρο άμυνας, εκεί που παίζει η Χάρτη. Παίζει πλέον δίπλα από την Γκόμες. Μαρία Παναγιώτου τώρα έβαλε πίεση. Η Ανόκη που πέρασε πριν από λίγο στο μάτς παίζει στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Χέλμβαλ στο δεξί. Η Φρίτα στην κορυφή. Η Ατσεαμπόγκ είναι η παίκτρια που πήρε το ρόλο να αντικαταστήσει την Φιλίπα Σάβα. Η Μαρία Παναγιώτου αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα και ζητάει την ιατρική ομάδα να περάσει. Η Ζωή Σταύρου, η διευθυντής της αναμέτρησης. Αυτές ό,τι αφορά πάντα τις αλλαγές που έχει κάνει ο Λοράν Φασότ τακτικά. Δηλαδή η Ατσεαμπόγκ από το επιθετικό άκρο που στην ουσία έπαιζε, αν και τη βλέπαμε να συγκλίνει. Βλέπουμε εδώ τον τραυματισμό της Παναγιώτου στη σύγκρουση που είχε με αντίπαλο, την κακόψη του. Παναγιώτου που φέρει και το περιβραχιόνιο πλέον μετά την αποχώρηση της Χάρτη. Παρότι είναι νεαρή, Μαρία Παναγιώτου για χρόνια στον Απόλλωνα, από τις παίχτριες που προφανώς βασίζουν πολλά όχι μόνο στον Απόλλωνα αλλά και στην εθνική μας ομάδα. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, η Παναγιώτου για λίγο εκτός. Φιλίπα Σάβα, πάμε και νωρίτερα σε νέο ρόλο στο κέντρο αμυνάς. Ο στόπερ δηλαδή, άνοιξε στην Οπόγκ που έχει λίγο χώρο. Κάνει την προσποίηση Οπόγκ, θα χάσει όμως. Έρχεται η Όλγα να την βοηθήσει. Μαρία Παναγιώτου. Αποδέχεται, ανοίγει παιχνίδι δεξιά. Εκεί που είναι ο Πόγκ, θα βγάλει τη σέντρα. Περιμένει η Ατσεαμπόγκ, κεφαλιά της στα δίχτυα. 5-0 για τις Ladies στο 58 λεπτό. Με την Ατσεαμπόγκ να σημειώνει το δεύτερο γκολ για σήμερα και να κάνει ακόμη πιο απλά τα πράγματα για
την ομάδα της να φτάσει στη νίκη. Μια προτιμάται να προσθέτει στο ενεργητικό τον Λέιτης. Καθώς μετά και το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, θεωρώ ποια ομάδα θα είναι η νικήτρια, ξεκαθαρίστηκε. Βλέπουμε εδώ το τελείωμα της Ατσεαμπόν, υπερήχε στον αέρα εκεί το μπασκετικό mismatch που λέμε συχνά. Ατσεαμπόν πήρε τώρα η Όλγα, ανεβαίνει, δίνει στη Μαρία Παναγιώτου. Πάσα μπροστά. Τρέχει η Μανίσα να εκτελέσει το πλάγιο που για τη ομάδα της. Νέο πλάγιο με την ίδια παίχτρια να είναι δράστης. Σε απόγνω στο μεταξύ να πούμε πως έχει φτάσει τα 13 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Τα δύο τα σημερινά. Φιλίπα Σάβα. Και με το πέμπτο γκολ Πέτρο. Νομίζω τυπική διαδικασία που ήταν από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Φαντάζει ακόμη πιο τυπική και πιο απλή. Δεν ξέρω τι αντιλαμβάνεσαι από τους δύο πάγκους, ναι. Πέτρο. Ουσιαστικά, Ανδρέα, εντάξει, για ακόμη μια φορά, ακόμη ένα παιχνίδι ουσιαστικά. Να δούμε τη Φρίτα, ναι. Στο μεταξύ. Πήγε να τροφοδοτήσει την Χέλμβαλ. Δεν πέρασε η πάσα της. Επιμένει τώρα η Φρίτα. Θα ξαναπάρει. Αλλά μετά από κόντρες θα παραμείνει στα πόδια παιχτριών της Λακατάμιας. Προσπαθεί τώρα να κρατήσει και να δημιουργήσει καταστάσεις η Ανδρέου. Έχασαν όμως. Ατσεαμπόν δοκιμάζει από μακριά. Μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Τώρα μπορεί να συνεχίσει, Πέτρο. Ναι. Ουσιαστικά, Ανδρέα, είναι ορθομοφανές ότι η Απόλλων Ladies χρειαζόταν εκείνο το πρώτο γκολ για να ξεκλειδώσει ουσιαστικά έτσι και, και τις επιθετικές της προσπάθειες. Εντάξει, έχει τον ολικό έλεγχο στο παιχνίδι. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι ουσιώδες. Απλά, εντάξει, αυτό που θέλει να δει ο Σαββάς ο Βασιλείου είναι την προσπάθεια από τις ποδοσφαιρίστριές του και αυτό είναι το πιο σημαντικό στο τέλος της ημέρας, να μην παραδώσουν τα όπλα από νωρίς οι ποδοσφαιρίστριές του και να διεκδικήσουν ό,τι περισσότερο γίνεται από το σημερινό παιχνίδι. Θα δούμε την πάσα για Τσεαπόγκ, δεν θα περάσει προς την Χέμβαλ που είχε γυρίσει από την άλλη πλευρά. Είπαμε και ξανά, δεν είναι μόνο τα γκολ και οι νίκες που μετράνε σε ένα σπορ, υπάρχουν πολλά άλλα που έχουν τη σημασία τους. Είναι λογικό να μην θέλει προπονητής της ομάδας να σώζουν λευκή πετσέτα για το υπόλοιπο, παρότι το ποια ομάδα θα είναι νικήτρια είναι ξεκάθαρο. Αυτό φαίνεται. Στο 62ο λεπτό είμαστε. Της αναμέτρησης για την τέταρτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης. Στο άλλο παιχνίδι να πούμε Καρμιώτισσα Χρυσομυγιά ανάμεσα ενάντια στην Ομόνια είναι 0-1 το σκορ. Προσπαθήσαμε να το εντυπώσουμε για να μην υπάρχει μπέρδεμα. Νωρίτερα σήμερα θυμίζουμε Άρης Λευκοθέα 1-2. Ατσεαπόγκ προς την Όλγα για να περάσει προς την Φρίτα. Κατέβασε μια νόκιε και αυτή αρκετά μέσα. Μπαίνει η Φρίτα τώρα στην περιοχή, την καλύπτει Χαραλάμπους, μαζί και την μπάλα και κερδίζει out για την ομάδα της και μαζί πολύτιμα δευτερόλεπτα και ηρεμία. Βεβαίως προσπάθειες τώρα έξω από την περιοχή να φέρουν την κατοχή στην Λακατάμια. Έχουμε την πίεση, θα γίνει λάθος η πάσα στην Όλγα. Πάσα μπροστά, η Φιλίπα Σάβα πήγε να βάλει άμυνα, θα ελέγξει και θα γυρίσει στην Μαθαίου. Μουσική.
Όλγα νίγει στην Οπόγκ. Φρίτα γύρισμα πίσω τώρα. Χαραλάμπους παλά στα πόδια παιχτριών του Απόλλωνα στην Ανόκια. Προκειμένο τώρα η πάσα στη Μανίσια ανεβαίνει. Γύρισμα προς τα έξω. Κατοχή στην ομάδα των Ladies. Μανίσια Ατσεαπόγκ. Γύρισε προς την Παναγιώτου. Θα κλέψει τώρα η Ανόκιε. Έξω από την περιοχή Ανόκιε. Το σούτ της καταλήγει στην Χαραλάμπους. Και από εκεί στην Οπόγκ. Προσπαθεί τώρα της Όλγα να συνδυαστεί με την Φρίτα Παναγιώτου. Το σούτ από μακριά άστοχο. Με τον νικητή, μπορούμε να πούμε, αν και χαρακτήσαμε, θα πει κάποιος, κουραστική, να έχει κριθεί προβολού. Έχει ενδιαφέρον γιατί περιλαμβάνει συνέχεια για τις δύο ομάδες. Περίπου θα μας μεταφέρει ο συνάδελφος Πέτρος Πετρή που τα έχει έτσι, αναλυτικά μπροστά του. Πέτρος, ακούμε. Ναι, ναι Ανδρέα, ακριβώς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η συνέχεια, καθώς η Απόλλων Ladies ταξιδεύει στο Πέρα Χωριό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ομόνια Λευκοσίας, ενώ από την άλλη η Λακατάμια FC υποδέχεται τον Άρη Λεμεσού για την πέπτη αγωνιστική. Μάλιστα, παιχνίδι το οποίο ακούσαμε μεταξύ Ομόνιας και Απόλλωνα στο Πέρα Χωριό νήσων, ένα σουτ τώρα της Όλγα θα καταλήξει στα χέρια της Μοχαμάτ. Ρικοτά σας στη Vision με τη στήριξη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Και βεβαίως το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστής είναι και το Λευκοθέα Καρνιώτισσα. Το τρίτο παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης. Χέλμπαλ στην Οπόγκ. Φρίτα κρατάει, πασάρει μέσα προς την Χέλμπαλ, πέφτει και μαζεύει Μοχαμάτ, η οποία παίρνει το χρόνο της να δώσει συνέχεια. Έχουμε και τη σκόρερ όπως και το αποτέλεσμα στα 66 λεπτά αγώνα στο κοινοτικό γήπεδο Παρεκκλήσιας. Παναγιώτου κοντά στη Μανίσια. Παναγιώτου η Γκόμεζ στα προσεχή παιχνίδι και έδωσε στην Ανόκια που είχε χώρο υποδοχή της, όμως μέχρι να γίνει έφερε κλείσιμο των χώρων από τις παίχτριες της Λακατάμιας. Οι δείχνουν καλά επιβλημένες, η αλήθεια είναι, και από την δυνάμεις που εξόδεψα στο πρώτο μέρος. Εδώ ένα σουτ της Φρίτα, η μπάλα είναι έξω, και από την απογοήτευση στο ξεκίνημα του Δευτέρου. Δεν έχουν αυτή τη φρεσκάδα και την πίεση που είχαν στο πρώτο. Εδώ η Φρίτα τιμήθηκε για τα 200 γκολ. Βλέπουμε εδώ την προσπάθειά της. Όλγα Χέλμπαλ Φρίτα ανοίγει αριστερά στη Μανίσια. Κοιτάει προς την περιοχή Μανίσια, δοκιμάζει το σουτ, έξω η μπάλα. Λοιπόν Πέτρο, βλέπω ιδιαίτερα ήσυχο τον Λονά Φασότ. Η αλήθεια είναι, εντάξει, θα μου πεις, είναι και το αποτέλεσμα από τη μία, από την άλλη έχει κρυθεί προπολού για τον νικητή. Ίδιο το σκηνικό και στον άλλο πάγκο, να σας ακούσουμε. Ακριβώς, Ανδρέα, είναι πιο ήρεμος ο Λοράν Φασότ. Από την άλλη ο Σάββας Βασιλείου παρακολουθεί τις ποδοσφαιρίστριές του. Εντάξει, δεν είναι τόσο έντονος όσο ήταν και το πρώτο ημίχρονο. Το σκορ ασφαλώς έχει σκορπίσει μια απογοήτευση στην ομάδα του και στις ποδοσφαιρίστριες του φυσικά. Εντάξει, είναι ένα σκορ, ένα αποτέλεσμα έτσι δύσκολο.
εύκολο. Ωστόσο, είναι αυτό που αναφέραμε και προηγουμένως, ότι δεν θέλει να τα παρατήσουν και είναι αυτό που ζητά συνεχώς από τις ποδοσφαιριστές. Για να δούμε τι θα κάνουν στο υπόλοιπο του μάτς. 20 και κάτι λεπτά. Η Παναγιώτου βγάζει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ύψος την μπάλα, τρέχει Μοχαμάτ και μαζεύει. Υπήρχε κίνδυνος εδώ. Δεν δράζαν όμως σωστά οι παίχτριες της Λακατάμιας. Οι παίχτριες κάνουν το δικό τους ζέσταμα και μένει να δούμε αν θα έχουμε και άλλες κινήσεις στο υπόλοιπο. Θυμίζουμε δύο αλλαγές έγιναν και οι δύο για την γηπεδούχο ομάδα των Ladies. Πέρασαν η Μανίσια και η Ανόκιε, αποχώρησαν η Χάρτη και η Μαριλένα Γεωργίου. Τώρα είναι η πρόξενου μπροστά για την Λακατάμια. Έβαλε πίεση η Όλγα. Κατοχή στη συνέχεια στην Φιλίπα Σάβα που έδωσε στην Ανόκιε. Και η Μανίσια. Φρίτα, Ανόκιε, κρατήσει και πάλι στην Φρίτα. Θα γυρίσει. Δίνει τώρα στην Όλγα. Θα κάνει προσποιήσεις και ανοίγει στην Φρίτα. Κατάλαβε τη φάση και βγάλει καλή άμυνα η Γρηγορίου, διώχνοντας σε πλάγιο για την ομάδα των Ladies. Έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι για την ομάδα της Λακατάμιας, Πέτρο, αν δεν κάνω. Βλέπουμε. Η Ιωσιφάκη, η Στεφανία Ιωσιφάκη ετοιμάζεται τώρα και όπως φαίνεται θα περάσει στη θέση της πρόξενου, η οποία δείχνει έτσι ιδιαίτερα ταλαιπωρημένη. Θα μάθουμε σε λίγο εάν πρόκειται για κάποιο τραυματισμό και πραγματοποιείται η αλλαγή. Δείχνει το μυρό της πάντως αποχωρώντας η πρόξενου. Και φαίνεται να είναι και εν μέρει αναγκαστική. Έδωσε πολλές μάχες στο παιχνίδι η πρόξενου, πια πάει απευθείας στο γιατρό αγώνα προκειμένου παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Να είναι, έχει πρόβλημα. Πρόξενο θυμίζουμε νωρίτερα ήταν η πρωταγωνίστρια στην καλύτερη στιγμή της Λακατάμιας στο παιχνίδι. Το σούτ της που κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι της Ματθαίου στο πρώτο ημίχρονο. Σε πολλές μάχες. Δεν ήταν όμως γενικότερα η Λακατάμια στο δεύτερο ημίχρονο αυτή που είδαμε στο πρώτο. Καραλάμπους έδωσε μπροστά. Κατέβασε σε Απόγκ. Έδωσε στην Όλγα που έχει λίγο χώρο. Δοκιμάζει κάθετα να βρει την Φρίτα. Συνέχεια υπάρχει φάουλ από την Φρίτα. Και η κατοχή είναι στην Λακατάμια. Εφτά με 8 τα κερδισμένα φάουλ. 15 φάουλ σύνολο στο μάτς ως τώρα. Σε 72 λεπτά αγώνα. Τσεαπόγκ οδέχεται και γυρίζει ωραία στην Ανόκια. Θα κατεβάσει αυτή και θα ψάξει την Φρίτα. Φρίτα θα πει μέσα. Πήγε να γυρίσει. Έβαλε καλή άμυνα εκεί η Χαραλάμπους και δεν την άφησε να γυρίσει. Η ακολούθωση Μοχαμάτ και πήρε. Η Ανόκια πάει να εκμεταλλευτεί. Πέρασε απομάκρυση. Η Παναγιώτου. Πάμε ξανά στον Πέτρο Πετρή. Φαίνεται να υπάρχει και άλλη αλλαγή από πλευρά Λακατάμια. Ναι, ετοιμάζεται η Μαρίλια Κωνσταντίνου για την Λακατάμια. Όπου θα είναι και η δεύτερη αλλαγή του Σάβα Βασιλείου. Ενώ να πούμε ότι προηγουμένως η πρόξενου αποχώρησε λόγω του ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα, κάποια ενόχληση στον προσαγωγό της. Είδαμε και το σχετικό στιγμιότυπο. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Η Μανίσια βγάζει τη σέντρα εκεί που βρίσκεται μόνο η Σοφοκλέους. Τώρα θα πάρει ο Πόγκ, βγάζει τη σέντρα για την Φρίτα, πήγε να κάνει κάτι εντυπωσιακό. Ήταν όμως εκτός της ισορροπίας και η μπάλα είναι out. Πάμε στον Πέτρο Πετρή. Θα πραγματοποιηθεί τώρα η δεύτερη αλλαγή της Λακατάμιας FC με τη Μαρίλια Κωνσταντίνου να περνάει στη θέση της Ιωάννας Χριστοδούλ. Αλλαγή στη μεσαία γραμμή λοιπόν για την Λακατάμια. Αλλαγή που γίνεται τώρα και βλέπουμε. Τρεις παίχτες είχε στον πάγκο όλες και όλες τις επιλογές ο Σάββας Βασιλείου. Τις δύο τις έχει ήδη ρίξει στο παιχνίδι. Ενώ βλέπουμε να κινείται πιο μπροστά η Ιωσιφάκη, η οποία τρέχει τώρα να πάρει την μπάλα.
Και το ποσοστό κατοχής της μπάλας παρόμοιο με το πρώτο ημίχρονο, συντριπτικά υπέρ της γηπεδούχου ομάδας. Κωνσταντίνου και Ιωσιφάκη, οι παίχτες στην ουσία που πέρασαν μέσα στο δεύτερο ημίχρονο, αγωνίζονται στην κορυφή της επίθεσης. Η πρόξενου αποχώρησε, θυμίζουμε. Χορομπίλια παραμένει η παίχτρια που είναι στη μεσαία γραμμή. Ενώ πιο πίσω πρέπει να αγωνίζεται η Άννα Σοφοκλέους. Σε ό,τι αφορά στις εσωτερικές κινήσεις του Σάββα Βασιλείου, με τις δύο αλλαγές που έχει κάνει. Μαρία Παναγιώτου. Ανοίγει παιχνίδι στην ΟΠΟΝΚ. Προσπάθησε να περάσει η Χέλμβαλ, δεν τα κατάφερε. Βάλα πίσω τώρα στην Φιλίπα Σάβα. Το αλλάζει με την Γκόμες. Φρίτα. Ανώκη προσπάθησε, η Μανίσια πήρε. Ανώκιε, περνάει ωραία Ανώκιε, θα τριπλάρει κι άλλο, θα γυρίσει τώρα έξω, εκεί που είναι η Όλγα, τρίπλα για αυτήν, το σούτ της, μπαλά έξω. Εδώ βλέπουμε την προσπάθεια, να πούμε πως η δράση στα κανάλια της Cita Vision δεν σταματά. Στις 5 έχετε ευκαιρία να δείτε το Leicester Arsenal για την Premier League από το Cita Vision Sports 3, την ίδια ώρα από το Cita Vision Sports 5. Leeds Southampton, βλέπουμε και τις τελικές προσπάθειες συντριπτικά υπέρ βεβαίως της Λακατάμ, της ομάδας των Ladies, να προτιμάτε υπεράριθμες σε σχέση με την Λακατάμια. Πάμε καλώς στον συνάδελφο Πέτρο Πετρή. Φαίνεται να υπάρχει αλλαγή για την ομάδα του Απόλλωνα. Ναι, θα πραγματοποιήσει την τρίτη του αλλαγή ο Λουράνα Φασότ με την Αλουκέγγι αυτή τη φορά και η οποία θα περάσει τη θέση της Ατσαμπόγκ. Μάλιστα, αλλάζει πρόσωπο μέσω επιθετικά. Να δούμε πού θα πάει η Αλουκέγγι. Καθώς η Ατσαμπόγκ ξεκίνησε στο άκρο, παίζει πιο εσωτερικά. Βλέπουμε τώρα να κάνει χώρο στην Γκόμες. Πήρε η Φρίτα. Πήγε στην περιοχή, έκανε το σούτ. Η Μοχαμάτ θα μαζέψει με σχετική ευκολία. Πάσα τώρα μπροστά στην Ιωσιφάκη. Κατέβασε. Προσπαθεί να συνδυαστεί με την Κωνσταντίνου. Θα πάρει η Μανίσια Τσεαμπόγκ. Στα τελευταία της έτσι δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Όλγα ανεβαίνει αρκετά μέτρα. Έχει στρίγμα τη Χέλμβαλ. Σε αυτή πάει πάσα. Χέλμβαλ συγκλίνει. Έδωσε στην Ανώκιε. Τώρα η Μανίσια. Παναγιώτου βλέπει το ανοιχτό γήπεδο και προτιμάει να αλλάξει παιχνίδι για την ομάδα της. Η Γκόμες άνοιξε στην ΟΠΟΝΚ, η σέντρα που βγαίνει. Παναγιώτου. Πάσα τώρα στην Όλγα, ωραία. Το σούτ της Όλγα δεν ήταν εφαμήλο της προσπάθειας της Παναγιώτου, που νίκησε δύο παίχτριες για να τροφοδοτήσει τη συμπαίχτριά της. Είχαμε νωρίτερα για τις επιλογές που υπάρχουν σήμερα. Εμπολή Νάπολη στις 7 από το Cita Vision Sports 4. Detroit Toronto για το NBA στις 7 επίσης από το Cita Vision Sports 5. Bournemouth Manchester City για την Premier League στις 7.30 από το Cita Vision Sports 3. Είναι κάποιες τις πολλές επιλογές που υπάρχουν στα συνδρομητικά κανάλια της Cita Vision. Crystal Palace Liverpool στις 9.45 για την Premier League. Είναι μία άλλη επιλογή που έχετε μόνο για σήμερα. Αυτά έχουν πάρα πολλές επιλογές. Μπορείτε να δείτε μέσω διαδικτύου στις μεταδόσεις της Cita Vision. Σε τραπού βγαίνει με στόχο την Ανώκη. Κάνει το σουτ αυτή, είναι όμως άστοχο. Η αλλαγή τώρα για την ομάδα του Απόλλωνα. Ατσεαπόγκ θα περάσει εκτός, ενώ βλέπουμε την Ανώκη και την αντίδρασή της στην τελευταία της προσπάθεια. Βλέπουμε εδώ. Για αυτήν πήγαινε η πάσα, το τελείωμα της όμως δεν ήταν καλό. Τσεαμπόγκ, δύο γκολ απόψε, θα σε 13, κάνει χώρο για την Ναλουκέγγε. Χειροκροτείται η Τσεαμπόγκ από την κερκίδα, τις προσπάθειές της. Ναλουκέγγε βλέπω να πηγαίνει δεξιά, έρχεται πιο μέσα η Ανώκιε και πάει στο αριστερό άκρο η Χέλμβαλ. Έχει παίξει όλες τις θέσεις της επίθεσης αυτό το παιχνίδι η Χέλμβαλ. Ξεκίνησε στην κορυφή, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο δεξιά.
μεριά. Τώρα αγωνίζεται στην αριστερή. Πάμε και νωρίτερα. Η Ανόκη είναι η παίχτρια που θα πάρει τη θέση τη Ατσεαπόγκ σε ό,τι αφορά τακτική. Δηλαδή η παίχτρια που είναι μπροστά από Παναγιώτου και Όλγα. Κλέβει η Κωνσταντίνου. Όλγα. Όλγα. Παίρνει την μπάλα η Φρίτα. Γύρισε προς τα μέσα. Τώρα η πάσα προς την Μαρία Παναγιώτου, θα δοκιμάσει το σούτ, η μπάλα κοντράρει, πέφτει με δυσκολία η Μοχαμάτ και διώχνει και αλλάξει και πορεία η μπάλα από το δυνατό σούτ της Παναγιώτου. Εδώ βλέπουμε το σούτ της Παναγιώτου και η απόκρουση της Μοχαμάτ. Ιωπόγκ. Παναγιώτου και πάλι. Μείνει δεξιά στην Οπόγκ. Γκόμες στη Φίλιππα Σάβα. Μανίσια στην Φρίτα. Παρέμεινε στην κατοχή της η Παναγιώτου. Η Οπόγκ πάει πλάγια. Σέντρα, η μπάλα είναι έξω. Νωρίτερα παραδρομής αναφερθήκαμε στην Ακουλέγγε, η Αναστασιάδη είναι η παίχτρια που πέρασε στο παιχνίδι αντικαθιστώντας, όπως είπαμε και νωρίτερα, την Ατσεαπόγκ. Και παίζει το δεξιάκρο, βάζοντας τώρα πίεση στην άμυνα της Λακατάμιας. Θα κλέψει Ανόκιε, σωμένο σημαίακι όμως, φάουλ για την ομάδα της Λακατάμιας. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο επιχρόνια πρόεδρος της ομάδας του Απόλλωνα, Ανδρέας Μαραγκός. Για την ομάδα του να είναι κοντά σε ακόμη ένα πρωταθλήμα της προεδρίας του. Βλέπουμε εδώ το φάουλ που κάνει η Ανόκιε. Σε κάθαρο. Και πώς δόθηκε από τη διαιτητή. Φρίτα θα γυρίσει στην Ανόκιε. Δίνει αυτή στη Χέλμβαλ που πάει τέτα τέτ με την Χάλμ. Το νέο σουτ. Κόρνερ. Τέτα τέτ με την Μοχάματ. Της είπε όχι σε αυτή τη φάση. Χαμογελάει. Χέλμβαλ, βλέπουμε εδώ τη Χέλμβαλ να πηγαίνει απέναντι στη Μοχαμάτ. Και τη φορά 10 καταφέρει να την νικήσει. Κλείσε σωστά η τερματοφύλακας της Λακατάμιας. Η Σάβα είναι κοντά στην Παναγιώτου. Στο τρίτο κόρνερ για τις Ladies. Παναγιώτου θα κρατήσει. Θα κάνει ωραία προσποίηση η Παναγιώτου. Θα μπει στην περιοχή. Τόση. Και η Ανδρέου θα πάρει, θα ρίξει μπροστά. Περνάνε όμως την μπάλα έξω, καθώς η Παναγιώτου είναι στο έδαφος. Αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα. 83ο λεπτό. Για να δούμε εδώ. Για να δούμε εδώ, υπάρχει πάτημα πάνω στην Παναγιώτου σε αυτή τη φάση από την Ανδρέου. Μπορούσε να υποδειχθεί πέναλτι, καθώς σταμάτησε την προσπάθεια, την Μαρία Παναγιώτη από την προσπάθειά της, για να είμαστε πιο σωστοί. 83ο λεπτό. Τηρούν το fair play οι παίχτριες του Απόλλωνα, ρίχνοντας την μπάλα έξω.
Μπάσα μπροστά. Πίεση στην Σοφοκλέους. Τρέχει Μοχαμάτ. Δεν θα προλάβει ούτε αυτή. Κόρνερ για τον Απόλλωνα. Πάει η Φιλίπα Σάβα για να το εκτελέσει. Με το ρυθμό να έχει πέσει αίσθητα. Λογικό είναι. Το 5-0 διαμορφώθηκε από το 58 λεπτό, θυμίζουμε. Φιλίπα Σάβα εκτελεί. Πάει στο δεύτερο δοκάρι. Μοχαμάτ δεν μπορεί. Η μπάλα περνάει out. Καθώς από παίκτρια του Απόλλωνα. Πέρασε εκτός μετά την ασταθή απόκρουση της Μοχαμάτου, βλέπουμε σε πρώτο πλάνο. Πάμε στον συνάδελφο τον Πέτρο Πετρή. Αναλάζει κάτι στους δύο πάγκους. Ουσιαστικά αυτό που θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που αναφέρεις, Ανδρέα, είναι ότι το δυσκολότερο έργο στο σημερινό παιχνίδι το έχει τερματοφύλακας της Λακατάμιας FC Μοχάμαντ, η οποία έκανε κάποιες καλές αποκρούσεις και εντάξει, αντιλαμβάνεσαι και λόγω και της σημερινής αντιπάλου της ομάδας της Λακατάμιας απέναντι στις Απόλλων Ladies με τόσες επιθετικές προσπάθειες. Είπε σε αρκετές φορές το όχι, αν και το 5-0 είναι ένα μεγάλο σκορ, ωστόσο αντιλαμβάνεσαι ότι σε τέτοιου είδους παιχνίδια πόσο μεγάλης δυσκολίας είναι ο βαθμός για τις τερματοφυλάκες. Ναι, σίγουρα είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, τα ποσοστά, πόσα σου δέχεσαι και ακολούθως πόσα γκολ, δεν είναι πάντα ο δείχτης του σκορ που δείχνει και αντικατοπτρίζει και οτιδήποτε προσπάθειες, είτε αφορά τερματοφύλακα είτε αφορά παίχτρια. Βγαίνει τώρα πάσα έξω αριστερά και προσπαθούν να οργανωθούν οι της Λακατάμιας. Ανόκιε. Να περάσει, θα κρατήσει, γυρίζει πίσω. Είναι η Μαρία Παναγιώτου. Πάσα τώρα μπροστά. Χέλμπαλ δεν καταφέρει να βρει τη Μανίσια. Μπαλά είναι πλάγιο για τη Λακατάμια. Στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα, σε ό,τι αφορά πάντα κανονική διάρκεια, είχαμε κάποιες αλλαγές και ίσως έχουμε και ένα δίλεπτο, τρίλεπτο στις καθυστερήσεις. Θα το δούμε όμως στην συνέχεια αυτό. Κορομπίλια ελευθερώνεται, προσπαθεί να τροφοδοτήσει την Ιωσήφακη. Η πάσα της δεν περνάει. Θα υποδεχθεί τώρα η Φρίντα. Πάσα πίσω, σέντρα μπροστά. Θα κατεβάσει η Κωνσταντίνου. Προσπαθεί να κρατήσει, θα της πάρει την μπάλα η Παναγιώτου που συνέχεια με αυτοθυσία δίνει την μπάλα στη παίχτριά της και βγαίνουν μπροστά οι Ladies. Τρέχει τώρα η Φρίντα να προλάβει. Θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Θα γυρίζει προς την περιοχή. Κοιτάζει η Φρίτα, συγκλίνει, δίνει στην Παναγιώτου ξανά. Γκόμες. Ο Πόγκ. Υποδοχή τώρα της Όλγα. Χέλμβαλ. Κατέβασε η Αναστασιάδη, όμως είχε προηγηθεί φάουλ της Όλγα. Η Χαραλάμπους. Σοφοκλέους. Και πάλι Σοφοκλέους. Όντας πίεση από δύο παίχτριες, η Ανόκια τελικά θα πάρει. Θα ψάξει την Φρίτα. Θα κατεβάσει η Φρίτα. Ψηλώνει για τη Χέλμβαλ. Παρενέβη εκεί παίχτρια της Λακατάμιας. Η κατοχή όμως παραμένει στην ομάδα των Ladies αφού κερδίζουν φάουλ. Προσπάθεια της Κορομπίλια να πάρει μπάλα. 28 λεπτό στο κοινοτικό γήπεδο Παρεκκλησσάς. 5-0. Είναι υπέρ βεβαίως των Ladies απέναντι στη Λακατάμια. Βλέπουμε εδώ την προσπάθεια. Την τελευταία φάση, με συγχωρείτε, όχι την προσπάθεια. Και το φάουλ που κέρδισε η ομάδα των Ladies. Με τη Μανίσια είναι η παίχτρια που στείνεται πίσω από την μπάλα. Αριστερό πόδαρη, μοναδική στο παιχνίδι. Αντιμετώπιζε ένα μικρό θέμα η κακόψη του. Είναι όρθια τώρα και θα συνεχίσει το παιχνίδι. Είναι στο σωστό σημείο το τείχος η Ζωή Σταύρου.
Μανίσα, ναι, έτοιμη για την εκτέλεση. Το κάνει, πάει απευθείας, είναι όμως αστοχό. Δύο λεπτά θα είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων, όπως με ενημερώνει ο συνάδελφος Πέτρος Πετρή. Είμαστε στα 3,5 δηλαδή πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Το σκηνικό παρόμοιο εδώ και αρκετή ώρα. Προσπαθούν να βγουν μπροστά οι παίκτριες της Λακατάμιας. Ό,τι και αν κάνουν όμως, βρίσκουν αντίσταση και σταματάνε οι παίκτριες των Ladies που κάνουν διαχείριση μετά το 58 λεπτό και το 5ο γκολ που έχουν πετύχει. Και αυτό είναι γενικότερα το τι βλέπουμε εδώ και περίπου 30 λεπτά. Περίπου 30 λεπτά, καθώς το 58ο σημειώθηκε στο 81ο είμαστε. Πάμε για ένα καταληκτικό σχόλιο από τον συνάδελφο Πέτρο Πετρή για το τι είδαμε σήμερα. Πέτρο, διαφορετικές εικόνες και στα δύο ημίχρονα. Ναι, είναι η αλήθεια, Ανδρέα, ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα εντελώς διαφορετικό έτσι, παιχνίδι για τις Apollon Ladies. Είχαν απέναντί τους μια Λακατάμια, η οποία παρουσιάστηκε αρκετά έτοιμη, η αλήθεια, στα αρχικά στάδια του αγώνα. Εντάξει, έπρεπε να τρυπήσει ουσιαστικά αυτή την ισχυρή άμυνα που είχε στήσει ο Σάββας ο Βασιλείου. Ωστόσο, με το που πέτυχε το πρώτο γκολ, είδαμε στην επανάληψη να συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό και κάπως έτσι έφτασε και το 5-0, ένα αποτέλεσμα που ασφαλώς και αφήνει ικανοποιημένο το Λοράν Φασό, το οποίο σίγουρα έχει καταγράψει αρκετά πράγματα στον μπλοκάκι του σήμερα εν ώψη και της συνέχειας, όπως επίσης και ο Σάββας ο Βασιλείου, ο οποίος χτίζει αυτή την ομάδα για την επόμενη χρονιά, όπως μας ανέφερε και προηγουμένως. Είδαμε νωρίτερα τον λόγο που χτύπησε η κορομπίλια και μείνει για λίγο στο έδαφος. Μια σέντρα της Όλγα την πήρε στο πρόσωπο. Συμφωνούμε με αυτά που σημείωσε ο συνάδελφος και θα το έλεγα και νωρίτερα ότι δεν είναι μόνο η φετινή σεζόν. Πολλά κρίνονται και για τη νέα και τα πλάνα που έχουν οι προπονητές. Βλέπουν πράγματα και καταστάσεις και τι θα χρειαστούν εν ώψη της νέας περίοδου. Λειτουργούν αυτά τα παιχνίδια και ως κριτήριο για τη νέα σεζόν, αφού πλησιάζουμε προς το τέλος και προφανώς έχουν πράγματα να δείξουν τόσο οι παίκτριες όσο και οι προπονητές. Μην το ξεχνάμε αυτό, όλοι κρίνονται το ποδόσφαιρο και γενικότερα σε ό,τι αφορά στο επάγγελμα τους. Μπήκαμε σε χρόνο καθυστέρηση στο μεταξύ, κλείσαμε το πρώτο λεπτό. Φρίτα περνάει στην περιοχή, γυρίζει για τη Χέλμβαλ, έρχεται η Παναγιώτου να πάρει. Σε δύσκολο σημείο όμως θα κρατήσει την μπάλα η Παναγιώτου, θα γυρίσει στην Ανόκιε. Γυρίζει πιο μέσα αυτή προς την Αναστασιάδη, δεν ήταν ακριβώς εκεί η παίχτρια των Ladies. Και τώρα θα πάρει η Ιωσιφάκη που θα κρατήσει. Η Αναστασιάδη θα παγορήσει πλάγιο για την ομάδα της Λακατάμιας, οδεύοντας προς το τέλος του αγώνα. Πάει να κλέψει η Όλγα και τα καταφέρνει στο έδαφος. Η Αναστασιάδη τώρα θα πάρει. Η Φρίντα γυρίζει, φογυρίζει καλύτερα μέσα στην περιοχή. Δεν θα καταφέρει να κρατήσει. Η μπάλα είναι out τώρα για τη Λακατάμια. Με την Μοχαμάτ να πηγαίνει σιγά σιγά να δώσει συνέχεια στην τελευταία φάση πιθανότατα του παιχνιδιού. Και παρέλθει το δίλεπτο, στο Ισταύρου με το σφυρί στο στόμα, τελειώνει το παιχνίδι. Apollon Ladies, Λακατάμια, τελικό αποτέλεσμα 5-0. Σε ένα πρώτο ημίχρονο με την ομάδα του Apollon να κρατάει μπάλα, να μην βρίσκει τον τρόπο να πετύχει τον γκολ, να τα καταφέρνει στις καθυστερήσεις. Πολύ διαφορετική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο με την ομάδα την Κηπεδούχο να σημειώνει 4 γκολ μέσα σε 15 περίπου λεπτά. Βλέπουμε τα στατιστικά και πάμε στη συνέχεια.